Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 24 Νοεμβρίου του 2015 και θα λέγαμε ότι η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κρέμεται από μία κλωστή. Είναι μία πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή που συνέβη το πρωί προς το μεσημέρι, με την κατάρριψη από τους Τούρκους, από την Τουρκία, του ρωσικού αεροσκάφους Σουχόι. Τώρα, έχουν και συμβαίνουν και αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Καταρχάς, αυτή την ώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, το ζήτησε η Τουρκία στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο θέμα είναι ότι συνεδριάζει αυτή την ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας Τουρκίας. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι στη Ρωσία υπάρχει τέτοια οργή στην κοινή γνώμη, πρωτόγνωρη λένε οι ξένοι ανταποκριτές, γιατί μόλις έγιναν γνωστές οι εικόνες τις μετέδωσαν και και δημοσιογραφικά τα μίντια της Ρωσίας και δημιουργήθηκε ήταν ένας πολύ μεγάλος κραδασμός στο ρωσικό συνέστημα και στην κοινή γνώμη, γιατί παίζουν τώρα και παίζουν ρόλο και η θρησκεία για την Ορθόδοξη πιλότη. Εμφανίζονται οι μουσουλμάνοι, θα τα δείξουμε σε λίγη ώρα αυτά τα βίντεο, να λαλάζουν πάνω από τους νεκρούς πιλότους και αυτά έχουν την ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία στους καιρούς που ζούμε. Αμαλία Κάτσου, Πάνος Γκρουμούτης, θα τα σχολιάσουμε την πρώτη ώρα με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Εμείς εδώ και λόγω της φύσης του καναλιού θα δώσουμε και την εικόνα του τι μπορεί να συμβαίνει αυτό το γεγονός στην παγκόσμια οικονομία και στην οικονομία των χωρών της περιοχής, το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα. Η άλλη είδηση της ημέρας, πριν να περάσουμε στο πρώτο θέμα, από αυτό θα ξεκινήσουμε, από τις εξελίξεις στην Τουρκία, τα σύνορα με τη Συρία και τους Ρώσους, την αντίδραση των Ρώσων. Να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα έχει παραιτηθεί ο κ. Μημαράκης από πρόεδρος, μεταπατικός πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Έχει αναλάβει ο βουλευτής Λασιθίου, πρώην υφυπουργός άμυνας της κυβερνήσης του Κώστα Καραμαλή, ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης ως μεταπατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε λίγη ώρα, σε μία ώρα, θα συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να πάνε όμως στη συνεδρίαση ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Μημαράκης είπε ότι το σκέφτεται αυτή την ώρα που θα μεσολαβήσει και θα δούμε αν θα πάει και ο μέχρι πριν από 40 λεπτά μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μεταβατικός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ο βουλευτής Λασιθίου, ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, να πάμε στην Ειρήνη Γεωργιλέα, στην αίθουσα σύνταξης, να μας δώσει. Θα συνδεθούν πολλές φορές με την Ειρήνη Γεωργιλέα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις. Να μας δώσει τι υπάρχει τα τελευταία λεπτά. Καλησπέρα, Ειρήνη, και καλησπέρα από μένα. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο και διαβάζουμε τώρα είναι πως και οι δύο πιλότοι είναι νεκροί. Υπάρχει ένα βίντεο από τη Χουριέτ που κυκλοφόρησε, το οποίο δείχνει τη στιγμή που οι δύο πιλότοι προσπαθούν να φτάσουν στο έδαφος με τα αλεξίπτωτά τους και ακούγονται πυρά από κάτω και αρκετούς να φωνάζουν, άλλοι να φωνάζουν μην πυροβολείτε και άλλοι να λένε εχμάλωτος, εχμάλωτος. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέγαμε από το πρωί ότι είναι νεκροί και οι δύο φαίνεται να ισχύει. Γνωρίζαμε για τον έναν, δεν γνωρίζαμε για το δεύτερο ωστόσο. Να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που υπάρχουν και άλλες συναντήσεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολάντ βρίσκεται αυτή την ώρα με τον Μπάρακ Ομπάμα στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, και σε λίγο θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου. Να πάμε στον κύριο Πούτιν. Ο κύριος Πούτιν χαρακτήρισε την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφους πισόπλατη μαχαιριά. Είπε συγκεκριμένα ότι η Τουρκία χρηματοδοτεί τους τσιχαντιστές μέσω της αγοράς πετρελαίου. Λειτουργούν σαν να είναι σύμμαχοί τους οι τσιχαντιστές. Διευκρίνησε ότι οι Ρώσοι πιλότοι δεν απείλησαν κανένα, ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε σε συριακό έδαφος 4 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα, και ο ίδιος προειδοποίησε ότι το περιστατικό θα έχει σοβαρές συνέπειες για τις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε και το αντιληφθήκαμε και όλοι μας από την πρώτη στιγμή. Από την πλευρά του, ο Νταβούτογλου είπε ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να διατηρήσει την ασφάλεια στην Τουρκία. Είπε συγκεκριμένα πως
δεν μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Από τη στιγμή που τους είχαν ειδοποιήσει τους πιλότους, δεν απαντούσαν οι πιλότοι, και από τη στιγμή που παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Τουρκίας, κινήθηκαν στην κατάρριψή του. Αυτά είναι τα λεγόμενα του κύριου Νταβούτογλου. Ο κύριος Λαυρόφ ακύρωσε φυσικά την επίσκεψή του, την προγραμματισμένη. Ήταν να πάει ο Λαυρόφ αύριο το πρωί, ήταν να πάει στην Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Την ακύρωσε, κάλεσε και όλους τους Ρώσους να μην επισκέπτονται την Τουρκία. Το είπε και ο αντιπρόεδρος της Δούμας, νομίζω, ότι στην ουσία έβγαλε μια άτυπη ταξιδιωτική οδηγία, αλλά θα γίνει και επίσημη. Ακριβώς έτσι είναι. Να πούμε ότι και άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι πρώτη φορά από το 1950 που μέλος του ΝΑΤΟ χτυπά ρωσικό αεροσκάφος. Και μιας που αναφερθήκαμε στο ΝΑΤΟ, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και την έκτακτη σύνοδο, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, στις Βρυξέλλες. Η Τουρκία θέλει, όπως έχουμε διαβάσει, να ενημερώσει τους συμμάχους σχετικά με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ σχετικά με το επεισόδιο. Βέβαια και στην Τουρκία και εδώ έχουμε τον Συμβούλιο Ασφαλείας. Το παρακολουθούμε και αυτό, να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε από εδώ. Και νωρίτερα το απόγευμα είχαμε και την είδηση του ρωσικού ελικοπτέρου. Θα έρθουμε σε αυτό, γιατί είναι αμέσως μια εξέλιξη που ακολούθησε. Πες μας την είδηση, τι έχει γίνει. Ναι. Ελικόπτερο, αναγκάστηκε και θα δείξουμε σε λίγο σε βίντεο όλα. Σύριοι μαχητές ανάγκασαν να προσγειωθεί το συγκεκριμένο ελικόπτερο στην περιοχή, στην επαρχία Λατάκια. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται, που εκεί πέρα κυριαρχούν οι υπερασπιστές του Άσαντ. Είναι στην πλευρά της κυβέρνησης, για να το πούμε έτσι απλά, της Ιρακής κυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε με την αίθουσα συντάξεις, θα συνδεθούμε αρκετές φορές να βλέπουμε τις εξελίξεις. Ανακεφαλαιώνουμε. Σύνοδος του ΝΑΤΟ αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, στη συγκάλεση η Τουρκία. Ήταν καλή διπλωματική κίνηση Τουρκίας, γιατί φαίνεται ότι όλο αυτό δεν δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Δηλαδή υπήρχαν πτήσεις ρωσικών αεροσκαφών στην περιοχή τον τελευταίο καιρό. Θα εξηγήσουμε σε λίγη ώρα και στο δεύτερο κομμάτι. Θα έχουμε τον Αντώνη Μαρκόπουλο, που είναι υπεύθυνος της εξωτερικής πολιτικής του κυβερνώντος κόμματος, και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον καθηγητή, τον Σωτήρη τον Ρούσο, που ξέρει πολύ καλά τα συγκεκριμένα θέματα, και θα πούμε όλα τι σημαίνει και με τους Τουρκμένους, πού έπεσε το αεροπλάνο. Θα σας τα πούμε τώρα, σε λίγη ώρα, δείχνοντας τα βίντεο, αλλά θα τα σχολιάσουμε πιο αναλυτικά και μετά. Λοιπόν, συνεδρίαση του ΝΑΤΟ αυτήν την ώρα ξεκίνησε. Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, όπου οι πληροφορίες από τη Ρωσία, όλες οι πληροφορίες, ακόμα και το δίκτυο το οποίο εκφράζει το Κρεμλίνο, λέει ότι θα υπάρχει αντίδραση των Ρώσων, το λένε έμεσα. Βέβαια δεν υπάρχει επίσημη πηγή που να το λέει. Τώρα, αύριο το πρωί, καταρχάς πριν να τελειώσουμε τις στρατιωτικές πληροφορίες, αν και όλα αυτά μεταλλάσσονται και αλλάζουν, υπάρχουν αντίμετρα, για όσους γνωρίζουν στρατιωτική γλώσσα τώρα, από τα υποβρύχια τα ρώσικα στην περιοχή της Λατάκιας και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, νεκρώνουν ολόκληρες περιοχές από τα αντίμετρα των Ρώσων, που μπορεί στρατιωτική γλώσσα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρξει ακόμα και από υποβρύχιο χτύπημα σε κάποιο στόχο στην περιοχή. Εμάς τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Μας ενδιαφέρουν γιατί είναι ευρύτερη περιοχή, αλλά έχουμε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί φεύγει 9 η ώρα το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να πάει στο Ισραήλ. Προφανώς θα ακολουθηθεί άλλος αεροδιάδρομος τώρα. Καλά. Το είναι από τα θέματα, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και θα είναι. Ο κύριος Κέρι αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Δύο λεφτά. Φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο Κέρι, στο Ισραήλ. Έχουμε το Τσίπρα. Θα φύγει 9 η ώρα από το Ελευθέριο Βενιζέλο. Θα πάει στο Πενικουριό 10.30. Να δούμε τη νύχτα. Κάτι είμαστε αισιόδοξοι. Να δούμε τη νύχτα. Μην έχει κλιμάκωση. Να τα πάρουμε τώρα όλα με τη σειρά, και να, πριν πάμε στο δεύτερο θέμα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Η τελευταία είδηση είναι επίσης ότι στην ουσία εμπλέκεται και η Κύπρος, γιατί ο Κάμερον έδωσε το ακροτήρι και στη Γαλλία και στις συμμαχικές δυνάμεις, δηλαδή και στον Αμερικάνικο παράγοντα, να χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν τη βάση του ακροτηρίου. Μέσω δορυφόρων χρησιμοποιούν τη βάση της Άχνας εδώ και κάποιες ώρες, και οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί, που είναι βρετανικές βάσεις αυτές. Στην ουσία είναι βρετανικό έδαφος, αλλά είναι στην Κύπρο. Και αυτό έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Και να δούμε σε λίγη ώρα και η Ομπάμα Ολάντ.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Θα πούμε γιατί. Γιατί πρέπει να δούμε την παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα. Τι θες θα πάρει ο Ομπάμα. Ο Ολάντ επισκέπτεται μετά και όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες μέρες με την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι και τους δεκάδες νεκρούς. Επισκέπτεται τον Ομπάμα. Να δούμε τι θες θα πάρει και ο Ολάντ, γιατί είναι στην περιοχή, και ο Ομπάμα. Και εγώ εκφράζω μια τεράστια πορεία, σου σε διακόπτω. Ναι. Βλέποντας, διαβάζοντας βρετανική εφημερίδα, την Daily Mirror. Την Daily Mirror, ναι, ναι. Από όπου τουλάχιστον υπάρχει εκτεταμένο ρεπορτάζ στην περιοχή. Υπάρχει λοιπόν στην Daily Mirror ένα ρεπορτάζ για το ελικόπτερο, για την πτώση του ελικόπτερου, όπου τιτλοφορείται US-backed Syrian Rebels. Δηλαδή, αντάρτες Σύριοι έριξαν το ελικόπτερο, το ελικόπτερο το οποίο έκανε έρευνα και διάσωση για τους, τουλάχιστον έλεγχο της περιοχής μετά, το, ναι. Μετά το, την κατάρρευση και το αποδίδουν σε Σύρους αντάρτες που υποστηρίζει η Αμερική ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή βάζει ένα βρετανικό media, ένα βρετανικό μέσο, τον παράγοντα των Αμερικανών, τον Αμερικανικό, απέναντι στους Ρώσους. Ναι. Μάλιστα. Περίεργο. Λοιπόν. Πάμε. Εντάξει, και αυτό έχει τη δικιά του σημασία. Yeah. Αν και να πούμε ότι εκεί που έπεσε το αεροπλάνο και να τα δείχνουμε σιγά-σιγά, θα δείξουμε το πρώτο βίντεο την πτώση, μετά πώς πέφτουν με τα λεξίπτωτα, πώς είναι στο έδαφος και τον εξευθελισμό στον νεκρό πιλότο, το οποίο έχει προκαλέσει οργή και σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως και στη Ρωσία. Λοιπόν, πρόκειται για τους Τουρκομάνους θα λέγαμε, είναι ένα τουρκικό φύλλο το οποίο ζει στην περιοχή, εκεί που έπεσε το συγκεκριμένο, που καταρρίφθηκε το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Και από τις δύο πλευρές μιλούν τουρκική γλώσσα. Και από τις δύο πλευρές των σύνορων Τουρκμένοι. Ναι. Και από τις δύο πλευρές, αλλά αυτό έπεσε μέσα στη Ρωσία. Μιλούν την τουρκική γλώσσα, είναι αντίπαλοι των Κούρδων, φιλικοί των Τούρκων και αντίπαλοι του Άσαντ. Και μπορεί στο παρελθόν να έχουν ενισχυθεί και από όλες τις δυνάμεις που βοηθούσαν, κακώς βέβαια, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τη Συριακή αντιπολίτευση να πέσει ο Άσαντ. Και αυτό δένει και με αυτό που είπε Αμαλία Κάτσου πάνω στον Κουρμούτη πριν, ότι μπορεί να έχουν ενισχυθεί και με όπλα και από τον Αμερικανικό παράγοντα και από όλους που ήθελαν να πέσει ο Άσαντ. Αμερικανικό διαπραγματικό βήμα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δείξουμε το πρώτο, να δούμε το πρώτο βίντεο, την πτώση του αεροπλάνου. Μετά θα σας δείξουμε και τι δίνει καρέ-καρέ σε φωτογραφίες στην πτώση Χουριέτ. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Τι σιώ. Λοιπόν, είναι η πτώση αεροπλάνου σε Συριακό έδαφος, στην εμπόλεμη Συρία. Πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο, τρέχει στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εκτείναξη των πιλότων. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο πιλότοι είναι νεκροί. Mm-hmm. Και εδώ γύρω τα ζητήματα τη μεριά των Ρώσων. Ο πιλότος που πατάει το κουμπί για να εκτοξευτεί από το αλεξίπτωτο για το Σουχόι είναι ζωντανός. Είναι προφανές ζωντανός. Στο έδαφος είναι νεκρός. Οπότε πυροβολήθηκε, γιατί ένας από τους πιλότους, θα το δείξουμε μετά, αλλά επειδή είναι πολύ σκληρές οι σκηνές, έχουμε βάλει πλέγμα, έχει και κοιλίδες αίματος στη κοιλιά, που σημαίνει ότι έχει πυροβοληθεί από τους αντάρτες από κάτω καθώς πέφτει. Νωρίτερα, που ήμασταν στον αέρα, το Reuters πέρασε ένα τηλεγράφημα ότι ο πλαρχηγός Τουρκμένος παραδέχθηκε ότι οι δυνάμεις του πυροβολούσαν τους πιλότους την ώρα που έπεφταν με το ελικόπτερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εκτόξευση των δύο πιλότων. Και εδώ φαίνονται αλεξίπτωτα που πέφτουν.
Εντάξει, ζωντανοί οι πιλότοι εκεί, τους πυροβολούν κάτω νεκροί. Κάτω βεβηλώθηκαν κιόλας. Ο νεκρός πιλότος βεβηλώθηκε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Νομίζω ότι έχουμε βάλει πλέγμα, γιατί εμείς ακολουθούμε μια άλλη πολιτική εδώ. Δεν δείχνουμε τέτοιες εικόνες. Αλλά πάμε να το δείξουμε. Νομίζω ότι έχει πλέγμα στα πρόσωπα. Λοιπόν, αυτό είναι που έχει προκαλέσει την κατακραυγή όλου του ελεύθερου κόσμου και βεβαίως και της Ρωσίας. Αν έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε με φυσικό ήχο και να δείτε τον κύριο εκεί, τον Κατσαπιά, εκεί τον τοπικό. Είναι το Αλάχ, είναι μεγάλος κλπ. Θέλω να το ακούσουμε με φυσικό ήχο, αν είναι δυνατόν. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Δεν έχει φυσικό ήχο. Τέλος πάντων, δεν το έχουμε, αλλά αυτός που σηκώνει το δάχτυλο λέει υπάρχει, το βλέπω και στο Al Jazeera International, το έχουμε τώρα να το δώσουμε. Είναι ακριβώς αυτό το βίντεο, να δείξουμε την εικόνα από το Al Jazeera. Δείχνει ακριβώς αυτό το βίντεο. Να, το έβγαλε τώρα, βλέπουμε τη δημοσιογράφο. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα το έδειχνε ακριβώς αυτό το βίντεο και έλεγε ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ενώ έχει πέσει το αεροπλάνο, οι Ρώσοι έκαναν κινητοποίηση. Έστειλαν από τη βάση της Λατάκιας στην περιοχή τα ελικόπτερα για να ψάξουν τι γίνεται με τους πιλότους. Πάμε να δούμε το επόμενο. Οι αντάρτες χτύπησαν με όλμο, και έκαναν αναγκαστική προσγείωση ένα ελικόπτερο. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες ακόμα. Δεν ξέρουμε καν τι γίνεται με την τύχη του πληρώματος. Ναι, του πληρώματος πρέπει να είναι τετραμελές, μπορεί και να είναι και παραπάνω. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο το οποίο τρέχει ήδη στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι δύο δηλαδή, είναι το αεροσκάφος των Ρώσων και το ελικόπτερο, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πληροφορίες αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν πέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. تفجير طيارة بيت بركون على محور جبل نوبي الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر فجر يا شباب فجر الله أكبر الله فجر يا شباب دبع عليها الله أكبر العزة لله. Λοιπόν, εντάξει, η εικόνα τι? Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Αλλάχ είναι μεγάλος, ναι. Λοιπόν, τώρα να δείξουμε και τις τέσσερις φωτογραφίες από το Σουχόι. Για να δείξουμε. Καρέκες, ναι. Να τις βρούμε τώρα. Εμείς βλέπουμε κάτω το Al Jazeera International, έτσι, ναι. Το Domestic, το International, σε ζωντανή εκπομπή, όλα τα δίχτυα του κόσμου. Εδώ είναι. Στην ουσία πρέπει να έχει ήδη χτυπηθεί, έτσι. Χτυπηθεί το αεροπλάνο, αλλά τι τροχιά είναι αυτή. Πέρι, πάμε να δούμε την επόμενη. Ναι, εδώ είναι όντως το αεροπλάνο το οποίο πέφτει. Η πιο εντυπωσιακή φωτογραφία είναι αυτή. Αυτή είναι. Είναι την ώρα που έχει χτυπηθεί και βλέπετε προσπαθεί να πάρει στροφή για να το αποφύγει. Και να το σηκώσει κάπως. Και... Ναι. Λοιπόν. Και εδώ είναι οι πιλότοι. Έχουν ανοίξει το ελεξίπτωτο. Εδώ, επειδή υπάρχει το ερώτημα για, για το τι μπορεί να συνέβη και υπήρξε και στην αρχή πληροφορία ότι ο ένας από τους δύο πιλότους ήταν νεκρός, ίσως και από το χτύπημα, να θυμίσουμε ότι το Σουχόι, εν αντιθέσει με αυτά που γνωρίζουμε περισσότερο, που είμαστε εμείς, λέει τα F-16. Οι πιλότοι δεν κάθονται ένας πίσω τον άλλον, αλλά δίπλα. Άρα δίπλα, μπορεί ένας από τους δύο να ήταν ζωντανός, έχουν εκτεναχθεί και οι δύο. Και οι δύο, ναι. Φεύγουν από το κάτσμα. Πολύ σωστή η παρατήρηση που έκανε ο Πάνος ο Γκρουμούτης. Λοιπόν, αυτά για την ώρα σε ό,τι συμβαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πούμε, εντάξει, θα περάσουμε αμέσως να μας πει η κυρία Κάτσου και ο Πάνος ο Γκρουμούτης τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την οικονομία της περιοχής, των χωρών της περιοχής. Και βέβαια και για την παγκόσμια οικονομία. Καλά, τα χρηματιστήρια έπεσαν λίγο τη Ρωσία και στον κόσμο. Ναι, αλλά είναι. Το πετρέλαιο πλήττεται, γιατί τα αγορές εμπορευμάτων. Πάμε να μας το πείτε τώρα. Απλά ήθελα να πω για να το κλείσω ότι ήταν 28 Ιουνίου του 2014 με ένα τέτοιο περιστατικό. Άλλο βέβαια, ο Φερδινάρδος τότε δολοφονήθηκε στο Σαράγεβο, κάπως έτσι και η γυναίκα του. Και ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 20 εκατομμύρια νεκροί. Δεν φτάνουμε, δεν έχουμε αυτές τις στιγμές, δεν το φτάνουμε εκεί. Το πες όμως. Κοίτα, είναι περίεργη καιρή. Είναι περίεργη καιρή και περίεργη. Δηλαδή από τυχαία περιστατικά. Εμείς που τα λέμε ακριβώς στην πραγματικότητα πώς είναι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Τι θα κάνουν οι Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει στην Τουρκία. Η Τουρκία λέει ότι είμαι μέλος του ΝΑΤΟ.
Γι' αυτό δεν και επικαλείται το άρθρο 5, ας πούμε. Δεν επικαλείται το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Το άλλο άρθρο είναι στο ΝΑΤΟ. Είμαι μέλος του ΝΑΤΟ, αν με χτυπήσουν, να με στηρίξετε. Τι θέση θα πάρει ο Αμερικάνος, ο οποίος, θα δούμε τη δηλώση Ομπάμα σε λίγη ώρα, ο οποίος βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Τούρκο εξαιτίας της βοήθειας που δίνουν οι Τούρκοι στους τζιχαδιστές. Τι θες θα πάρει το Ισραήλ, ο οποίος είναι... Τι είσαι τώρα. Ο κλειδοκράτορας της περιοχής. Τι θα κάνουν οι άλλες χώρες, οι αραβικές χώρες γύρω-γύρω. Είναι πολύ συγκεχημένη κατάσταση. Είναι μια κίνηση του τουρκικού παράγοντα των Τούρκων που την έκαναν μόνοι τους. Ή είναι... και εκείνη η συμμαχία μαζί με τους Σαουδάραβες, δηλαδή αυτό το τόξο. Δηλαδή δεν το ξέρουμε, πολλές αναλύσεις θα γίνουν. Θα δούμε τις εξελίξεις στις επόμενες ώρες και θα δούμε πού πάει το πράγμα. Μακάρι να είναι μία ακόμα κίνηση της Τουρκίας που πιστεύει ότι ο ίσκιος της είναι τον πόη της. Λοιπόν, λες ο Σουλτάνος να έχει, δηλαδή πραγματικά ο Ερντογάν όντως να νιώθει Σουλτάνος. Νιώθει μετά τη νίκη του και στις εκλογές αρρωτική. Μπορεί αναβαπτισμένος είναι, το ζήτημα είναι την νιώθει πια. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα είναι η ορκομοσία, μάλλον η παρουσίαση της νέας κυβέρνησης του Ερντογάν που προήλθε από τις τελευταίες εκλογές. Από τις τελευταίες εκλογές. Υπήρχαν εικόνες και από το CNN Turk, δεν ξέρω εμείς αν την έχουμε, αλλά θα τη δείξουμε μετά αν είναι, όπου φαίνεται πολύ κατηφής ο Ερντογάν, είναι πιο χαρούμενος βέβαια λόγω του στήλου Νταβούτογλου, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους, πολλοί λένε και το συνδέουν ότι θέλουν να δείξουν μια πυγμή, ότι είμαστε αφεντικό της περιοχής και να φέρουν όλους αυτούς τους αραβικούς πληθυσμούς, τους μουσουλμανικούς της περιοχής, υπό την αιγίδα τους και να σου πούμε ότι εδώ είμαστε το μεγάλο αφεντικό όλης της περιοχής. Μπορεί να το κάνανε οι Τούρκοι και για αυτό το λόγο. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε, κυρία Κάτσου, τι μπορεί να σημαίνει για την οικονομία. Γενικότερα για την οικονομία, καταλαβαίνεις Βασίλη, και νομίζω ότι όλες τις τελευταίες αναλύσεις διάβασα τώρα τα reports της HSBC όσα μπόρεσα. Έχει βγάλει η Deutsche Bank, HSBC και η Société Générale τρεις αναλύσεις για το πώς μπορεί να επηρεαστούν οι αγορές από μια εντατικοποίηση της κρίσης. Τώρα κρίση γεωπολιτική, είναι περίεργα τα πράγματα. Του γεγονότος και βλέπουμε τους κραδασμούς που θα υπάρχουν. Γεγονότος για να μην σε φοβίζει όταν λέω τα άλλα. Ναι, για να μην φοβεί. Εντάξει. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο άμεσο αντίκτυπο είναι το ράλι στο πετρέλαιο, 3%. Εκεί λοιπόν στις αγορές εμπορευμάτων είναι οι πρώτες επιπτώσεις. Βλέπουμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει και ο χρυσός να ανεβαίνει, καθώς οι επενδυτές φοβούμενοι γενίκευση της κρίσης στρέφονται στα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Αυτό νομίζω θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση, αν ηρεμήσει. Οι αναλυτές λένε ότι σίγουρα αν έχουμε γενίκευση της κρίσης, αυτό θα επηρεάσει τα χρηματιστήρια, θα αρχίσουν οι ρευστοποιήσεις, θα υπάρχει γενικευμένες ρευστοποιήσεις σε όλες τις αγορές. Τα εμπορεύματα είναι αυτά που θα πληγούν, αλλά το πετρέλαιο θα ανέβει, καθώς η περιοχή εκεί ξέρουμε ότι είναι παραγωγός πετρελαίου. Γενικότερα θα υπάρχει μια αναταραχή στις αγορές. Είναι αυτό που λέμε εμείς όσοι ασχολούμαστε και οι αναλυτές λένε η μαύρη κύκνη. Ένας ακόμα μαύρος κύκνος για φέτος που τελειώνει το 2015 για τις αγορές προκύπτει, που είναι και εκεί από τα γεωπολιτικά και όχι από τη Fed ή από οποιαδήποτε άλλη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Συνιστούν ψυχραιμία οι αναλυτές, πάντως βλέπουν κραδασμούς και τριγμούς στις αγορές στο επόμενο διάστημα. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα εάν αυτό γενικευθεί, αυτό λένε οι αναλυτές, και για τις επιχειρήσεις και που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, θα πληγούν τα αποτελέσματά τους για το τελευταίο τρίμηνο του έτους αν γενικευθεί. Εκεί δηλαδή θα έχουμε πια, μιλάμε για ευρύτερες επιπτώσεις. Καταλαβαίνεις ότι οι εταιρείες πετρολοπαραγωγής, όσοι μεταφορών είναι αυτές που πλήττονται πρώτες. Θα δούμε εκεί λοιπόν. Κατασκευαστικές πληγές. Έτσι, και υπάρχουν και ελληνικές που έχουν παρουσία σε όλη την ευρύτερη περιοχή, αλλά και ευρωπαϊκές εταιρείες και αμερικανικές. Άρα θα υπάρξουν γενικευμένες επιπτώσεις, εάν ξαναλέω η κρίση εντατικοποιηθεί. Ναι, να βάλω και μερικούς αριθμούς. Ναι, ναι. 4,5% έπεσε το χρηματιστήριο της Μόσχας. 4,65% έπεσε το χρηματιστήριο. Σήμερα, τώρα, έτσι. Ναι. Συνεδρία τουλάχιστον, δεν έχω το κλείσμα, αλλά σας λέω μέχρι πρώτη μας τι συνέβαινε. Ανάλογη πτώση και στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω ότι στην Κωνσταντινούπολη έχουμε χαμηλά τριών μηνών. Λογικό είναι. Πρώτη αντίδραση. Έπεσε και η λίρα ενάντια του δολαρίου. Αλλά το κυριότερο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι αυτό που είπε η Αμαλία για το πετρέλαιο. Βέβαια. Να σας θυμίσω ότι στην περιοχή όπου θεωρητικά περιπολούσε το αεροσκάφος των Ρώσων, αν πιστέψουμε την βερσιόν τη ρωσική, ήταν εκεί όπου προ 15 ημερών
Αμερικανικά F-16 τίναξαν στον αέρα ένα κονβόι 116 βιτιοφόρων τζιχάντικο πετρέλαιο που πήγαινε προς την Τουρκία. Ναι. Και ακριβώς αυτό επικαλέστηκε, κατηγορώντας την Τουρκία ότι χρηματοδοτεί τον ISIS, ο Ρώσος πρόεδρος. Είπε δηλαδή ότι εμείς ήμασταν εκεί για να κόψουμε τον δρόμο στα λεφτά των τζιχαντιστών που τους θα δίνετε εσείς έναντι πετρελαίου. Ακριβώς. Να θυμίσουμε τι έγινε στο G20 πριν από 14 μέρες, πόσο ήταν, που πήγε ο Πούτιν και έδωσε σε όλους τους ηγέτες ένα φάκελο και τους είπε ότι αυτό έτσι παίρνει το πετρέλαιο η Τουρκία, το λαθρέο πετρέλαιο των τζιχαντιστών και δίνει λεφτά και σε αυτούς τους τύπους τους χρηματοδοτείτε. Είπε ότι επίσης την χρηματοδοτούν με τον έμεσο τρόπο περίπου 40 χώρες, ΜΚΟ κλπ. Και τώρα τα ρωσικά μέσα, γιατί η εξελίξη, εγώ πιστεύω ότι η εξελίξη είναι μπροστά, μακάρι να διαψευστώ, τα ρωσικά μέσα παίζουν σε πρώτο-δεύτερο θέμα το γεγονός ότι θεωρούν πίσω από την πώληση του πετρελαίου των τζιχαντιστών μέσω της Τουρκίας τον γιο του Ερντογάν. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, γιατί είναι ένα πλήγμα κατευθείαν σε μια χώρα, γιατί ο Ερντογάν είναι πρόεδρος μιας πολύ μεγάλης χώρας, όπως είναι η Τουρκία. Είναι ο Πούτιν της Τουρκίας. 90 εκατομμύρια. Είναι ο Πούτιν της Τουρκίας. Ναι. Και απλά πράγματα. Αμαλία. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει, δηλαδή γιατί ο Ερντογάν κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει, γιατί έρχεται μια ευθεία βολή από το εξωτερικό, από μια χώρα στην ουσία μέσω όμορων συνορεύει. Λοιπόν, εγώ να πω απλώς ότι η τουρκική λίρα κατέρευσε σήμερα. Έτσι, αυτό θα είναι ενδεικτικό ακριβώς ότι δεν θα αποφύγει τις επιπτώσεις και η Τουρκία και η τουρκική οικονομία. Αν συνεχιστεί λοιπόν αυτή η κρίση και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, όπως είπες και εσύ Βασίλη, που γνωρίζεις πολύ καλύτερα το ρεπορτάζ, αυτό θα έχει αντίκτυπο στην τουρκική οικονομία. Το λένε και οι αναλυτές, χτυπούν καμπανάκι και σήμερα αυτή κατά τόση κατακόρυφη της τουρκικής λίρας είναι ενδεικτικό το πώς το αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές το όλο το γεγονός. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Περιμένουμε με αγωνία όλη η παγκόσμια κοινότητα να δούμε και την παρέμβαση των Αμερικανών, του Πρόεδρου Ομπάμα, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Ολάντ που βρίσκεται στην Αμερικανική Πρωτεύουσα. Όλα αυτά έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία τον καιρό που γίνονται. Ο οποίος Ολάντ, θα θυμίσω ότι γυρνάει βάσει προγράμματος αύριο Τετάρτη, τρώει το βράδυ με την κυρία Μέρκελ και την Πέμπτη το πρωί πάει στη Μόσχα. Θυμηθείτε το και αυτό. Ναι, να δούμε. Λοιπόν, να δούμε. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, να δούμε την Εγώ παρέμβαση. Δεν έχω δει την παρέμβαση, βέβαια, την αντίδραση του Βερολίνου. Έχει μιλήσει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί όμως. Για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να. Δεν υπάρχει αντίδραση. Όλοι, για να μην κρυβόμαστε όπως από το δάχτυλό μας, περιμένουν να δουν ποια θα είναι η αντίδραση του ρωσικού παράγοντα. Αν η αντίδραση του ρωσικού παράγοντα, πολλοί λένε και τα μεγαλύτερα εδώ που βλέπουμε, το βλέπαμε πριν από λίγο στην Τέμπρα, που είναι μια επίσημη ιστοσελίδα του Ισραηλινού στρατού, ότι μπορεί να προκρίνει η Ρωσία μια. Οπωσδήποτε θα υπάρξει αντίδραση. Το 90% και πάνω των αναλυτών λένε ότι οι Ρώσοι θα αντιδράσουν με κάποιο τρόπο. Πολλοί λένε ότι θα είναι ένας ενδιάμεσος στόχος. Ενδιάμεσος στόχος σημαίνει στα τουρκμένικα σύνορα, τζιχαντιστικός στόχος, κάτι που να εμπλέκεται και η Τουρκία εκεί και να μην υπάρχει χτύπημα το οποίο να πλήξει την Τουρκία ευθέως. Αυτό θα ήταν μια γενικευμένη περιοχή. Και ας λέει Αμαλία κάτω που εγώ ανέφερα τον Φερδινάρδο το τέτοιο. Για να καταλαβαινόμαστε. Ναι. Για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα που συνέβη σήμερα, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, τουλάχιστον σε επίπεδο διπλωματικού και διεθνούς ρεπορτάζ, στο πολιτικό τουλάχιστον, ο Βασίλης ξέρει ο μας. Λέω λοιπόν το εξής πολύ απλά. Αν δεν κάνω λάθος, ο Πούτιν έχει εγκαθιδρύσει την αυτοκρατορία του, βάλει τους μεγάλες εισαγωγικά, σε ένα τρίπτυχο. Λεφτά από το πετρέλαιο, έχει πρόβλημα. Ξαναφέρνω πίσω την παλιά μου έγκλη, το έχει πετύχει. Και σας παρέχω ασφάλεια. Ασφάλεια με δύο ορθόδοξους πιλότους να τους ποδοπατούν Τουρκμένοι. Δεν νομίζω ότι θα το ανοίξει. Είναι τεράστιο το σοκ. Να σας θυμίσω μόνο την αντίδραση που εδώ στην εκπομπή σου λέγαμε προχθές, όταν συνειδητοποίησαν, όταν μάλλον και επισήμως προέκυψε ότι οι τζιχαντιστές ρίξαν τον Boeing, ρίξαν το Airbus στο Σινά, τι έκανε, ποιο ήταν το στυλ του και ποια ήταν η αντίδρασή του. Τώρα σε πολεμικό χτύπημα ευθέω. Δύσκολο. Είναι να. Επειδή έχει στείλει ένα μήνυμα ένα φίλο, δεν έχουμε κάνει λάθος. Είναι οι Τουρκμένοι είναι τουρκικό φίλο. Δεν έχουν καμιά σχέση με. Είναι τουρκικό φίλο όπως είναι οι Ουιγούροι που είναι στην νότιο-δυτική. Οι μουσουλμάνοι στην νότιο-δυτική Κίνα, όπως είναι οι Γκαγκαούζοι στα σύνορα της Μολδαβίας με τη Ρουμανία. Μην μπούμε τώρα. Είναι πολλά τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε. Τουρκικό φίλο, Τουρκμένοι ή Τουρκομάνοι. Και μιλάνε την τουρκική γλώσσα και να το πούμε, το είπαμε και στην αρχή, είναι αντίπαλοι
μισητός εχθρός για τους Κούρδους. Έτσι. Θεωρούν τον Κούρδο μισητό εχθρό. Σύμμαχοι της Τουρκίας. Η Τουρκία τους βοηθάει και είναι αντίπαλοι του Άσαντ, του Μπαθ. Και γι' αυτό και όταν ενίσχυε βλακωδώς, θα πω εγώ, όλη η Δύση την αντιπολίτευση της Συρίας χωρίς να, για να ρίξει τον Άσαντ, χωρίς να δει πού πάνε τα όπλα που στέλνανε, κομμάτι των όπλων έτσι έφτασαν και στους Τουρκομάνους και στους Τουρκμένους και στους τζιχαντιστές κλπ. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πριν από λίγη ώρα παρετήθηκε. Ακούστε τώρα, γιατί θα πάμε στο άλλο θέμα μετά. Ο κύριος Παπαμιμίκος παρετήθηκε. Καταρχάς, έχουμε την παρέτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτή την ώρα που μιλάμε πρόεδρος ο κύριος Μημαράκης της Νέας Δημοκρατίας, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης, βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην υφυπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή. Υφυπουργός ήταν. Εδώ έχουμε καταδείξει, με συγχωρείς, χίλιες συνομιλίες. Ναι, 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 όχι, όχι. Και εγώ αν για οποιονδήποτε, οποιονδήποτε λόγο κληθεί στα επόμενα 24 ώρα. Ο κύριος Πλακιωτάκης θα πάει. Η Νέα Δημοκρατία να παίξει το ρόλο του θεσμικού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για χαρά, δεν θεσμικός ήταν ο κύριος Πλακιωτάκης. Okay. Ναι, είναι επικεφαλής του κόμματος ο κύριος Πλακιωτάκης. Λοιπόν, ο κύριος Μεμαράκης είναι υποψήφιος πρόεδρος, όπως και οι άλλοι τρεις υποψήφοι. Θα είναι, το έκανε δηλώσεις. Πριν από λίγα λεπτά παρετήθηκε ο κύριος Παπαμιμίκος, Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, όχι από την γραμματεία του κόμματος, από επικεφαλής της ΚΕΦΕ, της επιτροπής που κάνει, κεντρική εφορευτική επιτροπή που θα κάνει τις εκλογές. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να δείξουμε λίγο εικόνα του Αλτζαζίρα, πάλι συνέχεια, βγάζει την παρουσιάστρια τώρα. Λοιπόν, εντάξει, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε. Πάμε στο διάλειμμα για να κερδίσουμε χρόνο και επανερχόμαστε. Θα είναι μακρά η νύχτα, γιατί αλλάζει το σκηνικό συνεχώς. Τώρα μεταδίδουν, το CNN το έδωσε πριν από λίγη ώρα, το CNN Turk. Μεταδίδουν ότι δύο Ρώσοι πιλότοι είναι ζωντανοί. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Και το δίνουν και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης Τουρκία. Α, ναι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα ήταν... Δύο, στην ουσία δύο λεφτά, να το μεταφράσουμε, είναι ότι δύο Ρώσοι πιλότοι τώρα, έκτακτη επικαιρότητα, του μαχητικού αεροσκάφου Σουχόι, το οποίο κατερρίφθη στα σύνορα, είναι ζωντανή. Αυτό δίνουν τώρα. Πώς μπορεί να είναι ζωντανή? Να δούμε λίγο την εικόνα. Ναι, δηλαδή, να είναι τόσο το βίντεο, να δούμε λίγο το τρίτο βίντεο με το πλέγμα. Με τον πιλότο, τον νεκρό κάτω, γιατί στην ουσία νεκρό ήταν ο πιλότος αυτός. Ναι, εκτός αν είναι κάποιο βίντεο κατασκευασμένο, μαϊμού, κάτι άλλο κλπ. Οπότε το ερώτημα είναι γιατί κυκλοφορεί αυτό το βίντεο. Τη δίνουμε την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη, τη μετέδωσε και το CNN Turk την από την ώρα. Εντάξει, οι Ρώσοι δεν θα είχαν αναγνωρίσει τόσες ώρες, δεν ξέρουν ότι αυτός ο πιλότος έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του πιλότου από την εκπαίδευσή του όταν οδηγεί το Σουχόι από εκπαιδευτική εκδρομή. Υπάρχει στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι ο ίδιος πιλότος. Αν εδώ γίνεται άλλο ερώτημα, ότι αν τελικώς αυτό το βίντεο δεν είναι, αν οι πιλότοι είναι ζωντανοί και αυτό το βίντεο είναι έχει γίνει viral, υπάρχει λόγος για ποιο, πρέπει τώρα να ρωτήσουμε, ρωτάμε για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο κυκλοφορεί. Και είναι μια ολόκληρη... Έχει δουλειά, Βασίλη, μάλλον όλες τις μέρες το βράδυ. Λοιπόν, ασχολείται με το ρεπορτάζ. Πάμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι νεότερο υπάρξει θα σας ενημερώσουμε. Πάμε να δείξουμε τις δηλώσεις του κυρίου Μημαράκη. Το βίντεο που παρετήθηκε πριν από λίγη ώρα, παρετήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος. Όχι από γραμματέας του κόμματος, αλλά από πρόεδρος της ΚΕΦΕ. Τι εκλογές θα γίνουν, αναρωτιέμαι, στη Νέα Δημοκρατία, τα πούμε όλα. Όταν παρετείται ο ένας μετά τον άλλον, έφυγε και ο γραμματέας τώρα. Εδώ είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Δεύτερο φιάσκο δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή πρέπει να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Και πρέπει να γίνει κάποια στιγμή κοντά. Ο Χατζηνικολάου έλεγε στο ραδιόφωνο τον Άγου ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν. Ναι, υπάρχουν. Όντως, γιατί από τη στιγμή που παρετήθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΦΕ. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι στην Επιτροπή. Μπράβο. Και δεν μπορεί να γίνουν εκλογές. Γιατί και εγώ αυτό διάβασα. Κάτι πρέπει να γίνει για να βγει. Πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου Επιτροπή, να βγει πρόεδρος του κ. Βασίλη και μετά να γίνουν προκλήσεις. Αρχηγός του καταστατικού. Δύο λεπτά να τα πάσουμε λίγο στη σειρά για να αναφέρουμε λίγο και τα θεσμικά. Γιατί τις ώρες που περνάμε δεν ξέρουμε τι μπορούν να αναφέρουν και να ξέρουμε και τα πρόσωπα στην Ελλάδα του θεσμικού ρόλου. Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και μία ώρα περίπου είναι ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.
επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι, της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λασιθίου του κόμματος. 1968 γεννημένος, νέος άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Μεϊμαράκη έξω από τα γραφεία στην Λεωφόρο Συγκρού πριν από λίγη ώρα. Σε όλη μου τη ζωή υπηρέτησα τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας και την ενότητα του κόμματος. Και πάντα ήμουνα στρατιώτης σε αυτή την πορεία. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι σχηματοποιείται μια επίθεση στο πρόσωπό μου, πολλές φορές χυδαία, ανήθικη, πάντως δεν συνάδει με το νεοδημοκρατικό ήθος και ύφος, και επειδή έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση και οι νεοδημοκράτες είναι πάρα πολύ στενοχωρημένοι και πληγωμένοι και μόνο αυτούς σκέφτομαι, για να εκτονώσω αυτή την ένταση, να αποκλιμακώσω αυτή την ένταση, όπως γνωρίζετε, όρισα το πρωί αντιπρόεδρο τον κύριο Γιάννη Πλακωτάκη, ο οποίος είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχε προταθεί από τον κύριο Σαμαρά και ομοφόνος είχε εκλεγεί, και παραδίδω την έδρα μου, την μεταβατική προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, στον κύριο Πλακωτάκη, συνεχίζοντας την υποψηφιότητά μου για πρόεδρος του κόμματος. Από ποιον εκπορεύονται αυτές οι επιθέσεις που σχηματοποιούνται, όπως λέτε, κύριε Μεϊμαράκη? Νομίζω ότι όλοι το έχετε δει, όλοι το έχετε καταλάβει, και γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπηρετώ την ενότητα και για να τις εκτονώσω, παραδίδω την έδρα στον κύριο Πλακωτάκη. Ο κύριος Σαμαράς έχει ευθύνη για αυτή την κατάληψη που ζητάτε από χθες? Επειδή υπηρετώ την ενότητα και επειδή όλα αυτά τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί, νομίζω ότι δεν συμβάλλουν αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Εσείς από χθες δείχνετε στον κύριο Σαμαρά, γι' αυτό και το ρωτάμε. Εγώ έχω τοποθετηθεί σε αυτά. Από εκεί και πέρα θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Στην κοινοβουλευτική ομάδα θα πάτε, κύριε Μεϊμαράκη? Θα το εκτιμήσω ανάλογα με το τι υπηρετεί την ενότητα του κόμματος. Τι σκέφτεστε, σε μια ώρα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα? Μια ώρα είναι πάρα πολύ για να σκεφτείς. Γεια σας. Πού έχετε δηλώσει την παραίτησή σας? Είναι η αγωνία των πολιτών που σας έχουν επιλέξει τόσα χρόνια. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τους νεοδημοκράτες ότι αυτό το κάνω για την ενότητα του κόμματος. Κατά συνέπεια δεν κινδυνεύει η ενότητα. Δεν υπάρχει θέμα διάσπασης. Αν θέλει κάποιος να αποχωρήσει, είναι δικαίωμά του. Τι να κάνουμε? Διάσπαση όμως δεν μπορεί να υπάρχει με την έννοια που την γνωρίζουμε όλοι. Κύριε Μεϊμαράκη, κάποιοι μιλούν ακόμη και για τη δημιουργία νέου κόμματος πίσω από αυτή την ιστορία. Ποιοι, ξέρετε κάτι και δεν ξέρω? Νομίζω ότι και εσείς δεν τα έχετε ακούσει. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Είναι εκνευρισμένος ο Μεϊμαράκης, τουλάχιστον όσο το ξέρουμε. Δεν το ξέρω πολλά χρόνια, δηλαδή είναι σαφέστατα εκνευρισμένος. Από εδώ βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις. Καταρχάς, στο τέλος, κάποιος το ρωτάει, ποιος ήταν, η Ράνια Τζίμα, δεν θυμάμαι, δεν το, αν το είδα καλά. Λέει νέο κόμμα. Υπάρχουν δημοσιεύματα από το, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, κυρίως ιστοσελίδες. Υπήρχε και σε Σαββατιάτικη Εφημερίδα ένα μεγάλο ρεπορτάζ το περασμένο Σάββατο, όπου λένε για την πιθανότητα ενός νέου κόμματος. Εμείς εδώ, επειδή κάνουμε και τις αναλύσεις και κάνουμε και σχόλια και παραπολιτικά και λέμε και τα παραπολιτικά και λέμε και τη γνώμη μας, το οποίο μπορεί να είναι από κορυφαίο εκδοτικό παράγοντα. Ας μην πούμε το όνομα και την τριγκάρουμε. Λοιπόν, από στελέχη που είναι κοντά στον, σε έναν από τους υποψηφίους. Θα ήταν να φέρω να πούμε το όνομα, γιατί πάλι θα την τριγκάρουμε. Λοιπόν, ανέφεραν εκεί και το όνομα του Μάχη του Βορύδη, και ανέφεραν επίσης και το γιο του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου Νικολάου. Και ότι, και υπάρχει σήμερα, όλα αυτά συνδυάζονται και με ένα άρθρο του γιου αυτού του κορυφαίου εκδοτικού παράγοντα. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα, ότι άρθρο στην ιστοσελίδα, στο Βήμα, όπου η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αλλάξει και ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κάτι καινούριο. Όλα αυτά δημιουργούν διάφορα σενάρια. Συνειρμούς έστω. Τι, συνειρμούς, ναι. Δεν διαφαίνεται κάτι. Εμείς έχουμε πει κάτι επανάληψη, ότι η Νέα Δημοκρατία, την εποχή του, που ακολούθησε η Ελλάδα, και ας διαφωνεί ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο συνάδελφος, από το 1944, λέω εγώ, που ακολούθησε μετά τα Δεκεμβριανά αστική δημοκρατία, πάντα έχει... η δεξιά, η λεγόμενη δεξιά, ο αστικός χώρος είχε Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, Λαϊκό Κόμμα, κυρία Κάτσου. Ήσασταν, δεν είχατε γεννηθεί καν μετά από 20 χρόνια και... Όχι, 30 χρόνια, 40 χρόνια μετά γεννηθεί. Λοιπόν, βάζεις χρόνια. Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, 50, 60, πώς ήταν. Τώρα να αρχίσει να... Και ο Πάνος. Λοιπόν,
Λαϊκό κόμμα, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαλντάρης. Αλέξανδρος Παπάγος, ελληνικός συναγερμός. ΕΡΕ με τον Κώστα Καραμαλή. Ήταν πάντα του κατεξοχήν αυτά τα κόμματα που λέμε της αστικής τάξης στην Ελλάδα. Δικτατορία την αφήνουμε, είναι μια περίοδος. Και μετά το 1974, Νέα Δημοκρατία, η ίδρυση τον Οκτώβριο του 1974, 4 Οκτώβριο, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και είναι 41-42 χρόνια τώρα στην πολιτική ζωή. Πάντα η αστική τάξη Ελλάδας έχει το κατεξοχήν κόμμα, το οποίο είναι σήμερα την εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, γιατί το λέμε τώρα αυτό? Γιατί όλα αυτά που ακούγονται και ακούστηκαν κατά καιρούς και οι διασπάσεις πολλές που έγιναν, και κάνει και ο Στεφανόπουλος διάσπαση και άλλοι έκαναν κόμματα αργότερα και μεταγενέστερη, αλλά δεν τράβηξαν, δεν πήγαν. Τελεσφόρησαν. Δεν τελεσφόρησαν. Πάντα είναι κυρίαρχοι σε αυτό τον χώρο. Δεν ξέρω πόσο, αν και η εποχή έχει αλλάξει, έχουμε οικονομική κρίση τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να δημιουργηθεί ένα ρήγμα. Ένα μικρότερο κόμμα μπορεί να γίνει όπως έγινε στο παρελθόν, αλλά έσβησαν, ήταν διάτοντες αστέρες. Την ώρα που θεωρητικά. Αλλά η μεγάλη παράταξη είναι παράταξη. Θέλω να κάνω στο Βασίλη, επειδή έχει εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, μια ερώτηση. Θεωρείς με όλα αυτά που διαδραματίζονται στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν γίνουν εκλογές και βγάλουν έναν αυγή, ένας αρχηγός στο κόμμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάτσουν και να συσπυρώσουν την μεγάλη αστική, πώς το λες, κόμμα... Μεγάλη αστική, ναι, το κατεξοχήν κόμμα της μεγάλης αστικής με δική, τάξης. Γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολιτικό ρεπορτάζ, κάνω οικονομικό, αλλά ρωτώ με τη δική σου εμπειρία... Ξέρεις πολύ καλά και τα της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει συνεννόηση αυτών των ανθρώπων, δηλαδή να κάτσουν κάτω και να προσεγγίσουν το κεντροδεξιό χώρο, γιατί εκεί λείπει, από εκεί λείπει η Νέα Δημοκρατία. Φύση θέση αισιόδοξο. Πίστευα μέχρι προχθές ότι πάντα μπορούν να αλλοιανθεί ο αλλάξευτος λίθος. Δηλαδή και να οι γωνίες, να τις λιάνουμε λίγο και να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Χθες το βράδυ υπήρξαν δύο ανακοινώσεις, εδώ στον αέρα ήμασταν. Η κύκλη του Βαγγέλη του Μημαράκη, η κύκλη του Σαμαρά. Θεωρώ ότι αυτές οι ανακοινώσεις είναι κομβικές. Κύκλοι ότι εκφράζουν και τον έναν και τον άλλον. Αυτά που λέγονται εκεί, νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει μια νοητή γραμμή. Και ότι αυτά τα πρόσωπα, ακόμα ό,τι και να γίνει, δύσκολα θα έρθουν πάρα πολύ κοντά και θα είναι... Θα διασκεδαστεί η μεταξύ τους. Ναι, δηλαδή μπορεί να λένε, όπως μας το είπε και ο Γιάννης Δημητροκάλης χθες, ναι, γεια σου Αντώνη, γεια σου. αλλά νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει ένα όριο, Πάνος Γκρουμούτης. Εγώ απλώς λέω ότι στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεν θα μείνω στο κατά πόσον είναι τραγελαφικές οι εικόνες που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το κόμμα, το οποίο να θυμίσουμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ακόμα διαχειριζόταν στήχη της χώρας. Είναι ένα κόμμα το οποίο και στις τελευταίες εκλογές το ψήφισαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει από την ψήφο του ελληνικού λαού αναλάβει το θεσμικό του ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν κάνει απολύτως τίποτα, δεν μπορεί ούτε καν να αποτυπώσει την, αν θέλεις, το πνεύμα των καιρών. Διάλεξε να ομφαλοσκοπήσει τη χειρότερη δυνατή στιγμή, μου θυμίζει... Τη χειρότερη δυνατή στιγμή, όχι για το ίδιο, για τη χώρα, για τα δεδομένα της χώρας, για τα διακυβεύματα που έχει μπροστά της αυτή η οικονομία και αυτή η κοινωνία. Διερωτώ με, ακόμα κι αν με κάποιον τρόπο λύσουν τα προβλήματά τους και προχωρήσουν στην ανάδειξη ενός αρχηγού. Αυτός ο αρχηγός, εξαιρώτω ότι θα έχει διασπαστικές τάσεις στο ίδιο το κόμμα, γιατί νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό. Έτσι. Διερωτώ με, με ποιον τρόπο θα βγει την επόμενη μέρα απέναντι στο λαό που τον ψήφισε, τη στιγμή που επί 1,5 μήνα είναι 4 από τα κορυφαία του στελέχη και δεν έχουν αρθρώσει μία λέξη για το τι θα κάνουν απέναντι όχι στα της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στα της Δημοκρατίας, στα της Οικονομίας, στα της επόμενης μέρας. Δηλαδή, διερωτώ με, αυτή τη στιγμή τσακώνονται επειδή... Συγγνώμη πάνω, το Reuters δίνει τώρα έκρηξη σε στρατιωτικό λεωφορείο στην Ρωσία. Ωραία. Και επέβαινε η προεδρική φρουρά. Μάλιστα. Είπαμε ότι οι ώρες είναι, πώς το λέγει ο Χαρίς Ροστοράκης. Η νύχτα είναι γκαστρωμένη. Η νύχτα είναι γκαστρωμένη, έτσι το έλεγε. Προφανώς, αν ακολουθήσουν και για απέναντι πλευρά, ακολουθήσουν χτυπήματα γύρω-γύρω σε... όλες τις περιοχές θα έχουμε γεγονότα. Υπάρχουν αναφορές
Στα διεθνή πρακτορία το βλέπω τώρα για πάρα πολλά θύματα. Έκρηξη δίνει το πρακτορείο Reuters πριν από λίγη ώρα σε στρατιωτικό λεωφορείο στην Τινησία. Υπάρχουν απειλές και ερχόμαστε πάνω γιατί διακόψαμε. Υπάρχουν απειλές στο σελίδες του τζιχαντιστικές ιστοσελίδες για την κίνηση που έκανε ο Κάμερον να παραχωρήσει στους συμμάχους τη βάση του ακροτηρίου στην Κύπρο και για ό,τι αφορά τα ραντάρ, τη βάση της Άχνας και υπάρχουν απειλές κατά και της Βρετανίας. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Πάνος Γκρουμούτης. Τίποτα, απλώς να ολοκληρώσω λέγοντας ότι την ώρα που κάποιοι θα μπορούσαν εύλογα να ισχυριστούν ότι βιώνουμε το ξεκίνημα μιας γενικευμένης σύραξης, τουλάχιστον στη Μεσόγειο, για να μην το πάω παραπέρα, τουλάχιστον στη Μεσόγειο, στη Μέση Αφρική και στις αφρικανικές ακτές της Μεσογείου, η αξιωματική αντιπολίτευση αδυνατεί να διενεργήσει σοκοματικές εκλογές και κυρίως αδυνατεί να δώσει απαντήσεις στον λαό που την ψήφισε, ποια θα είναι η στάση της την επόμενη μέρα απέναντι στα τρέχοντα προβλήματα αυτά που ζούμε. Ποια θα είναι η στάση της απέναντι στην θεωρητικά κατά αυτήν λανθασμένη πολιτική της κυβέρνησης, ποια θα είναι η αντιπρότασή της. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα δηλαδή. Εδώ δεν μπορούν να βγάλουν αρχηγό και διαρωτώ με πώς θα μπορέσουν να πείσουν τους ίδιους που θα πάνε να ψηφίσουν για αρχηγό, να τους ακολουθήσουν στην όποια επόμενη εκλογική αναμέτρηση και να τους δώσουν ψήφο για να οδηγήσουν τη χώρα στην επόμενη μέρα. Το σχέδιο για την οποία δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ναι, για κανένα από τους τέσσερις. Αυτά. Ναι, πάντως η όλη διαδικασία, χθες νομίζω έβαλε κάτι, τι έβαλε, ένα τσίρκο στην αρχή της εκπομπής. Ναι, βάσαμε. Όχι. Νομίζω ότι ταιριάζει. Ναι, δεν είναι, παιδιά. Λέγαμε, δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό όλο αυτό το οποίο ακουγόταν. Δηλαδή, εντάξει, εγώ θα τολμήσω να πω ότι αν ήταν και άλλα πρόσωπα, πρωταγωνιστές, άλλα πρόσωπα του παρελθόντος, δεν θα ακολουθούσαν αυτά τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Θα υπήρχε ένα ήθος το οποίο πάντα το έχει αστική παράταξη στην Ελλάδα. Το λέγαμε πριν. Αλλά αυτό είναι κατάδια. Το λέγαμε πριν, νομίζω, είχαμε τον Αντώνη τον Παπαγιαννίδη εδώ στο στούντιο του SBC και νομίζω ότι αποτυπώθηκε εύγλωτα το τι συμβαίνει στην Νέα Δημοκρατία. Είναι, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Νότια Ιταλία, είναι σαν να τσακώνονται στη γειτονιά της Νάπολης οι νοικοκυρές για την πουγάδα την ώρα που ο Βεζούβιος εκρήγνεται. Εντάξει. Ναι. Θα το θέσω έτσι. Εντάξει, ωραία. Πάντως παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοια αντανακλαστικά, τουλάχιστον το κομβικό. Πάντα είμαι αισιόδοξο. Είναι πάντα ασχολείται με αισιόδοξο. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πάντα θα ακολουθήσει το. Και είναι η πολύ μεγάλη μερίδα. Παραφιάδες πάντα υπάρχουν, αλλά είναι διάτοντες αστέρες τουλάχιστον. Τελικά οι συνιστώσεις ήταν στη Νέα Δημοκρατία και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τις καθάρισε. Να το ρίξετε το δηλητηριό. Εγώ δεν το ρίξω. Τι να κάνω τώρα, να μην το πω. Ανατροπή έχουμε πει. Καταρχάς, συνεδριάζει το ΝΑΤΟ από τις 6 στις Βρυξέλλες με πρόταση Τουρκίας για το τι θα γίνει με τις εξελίξεις. Σε λίγη ώρα έχουμε πολύ σημαντικές δηλώσεις του Ομπάμα μετά τη συνάντηση με τον Ολάντ στην Αμερική. Έχουμε τα μέσα, το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκίας σε διαρκή συνεδρίαση. Συνεχώς το δίνει με τίτλο το CNN Turk. Μέχρι πριν από λίγη ώρα το έδωσε πάλι. Λοιπόν, και το ξέρουμε δηλαδή. Υπάρχει η είδηση ότι είναι ζωντανοί οι δύο Ρώσοι πιλότοι, συνεχίζουν να το δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Τουρκίας. Και ότι επικαλείται, η Χουργέτ το έχει γράψει, το έχει βασικό θέμα, επικαλείται Τούρκο αξιωματούχο. Απίστευτα πράγματα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Καμένος, είχε συνάντηση με το στρατιωτικό ακόλουθο της πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα και το στρατιωτικό ακόλουθο της Ρωσίας. Με τον Ρώσο, ο Υπουργός Άμυνας συζήτησε το θέμα της κατάρρευσης και ο Ρώσος στρατιωτικός ακόλουθος, αυτή η διαρροή υπάρχει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατηγορηματικά και με στοιχεία τεκμηρίωσε την άποψη της Μόσχας ότι το αεροσκάφος πετούσε εκτός τουρκικού εδάφους, δηλαδή σε συριακό έδαφος και ότι καταρρίφθηκε εκτός της Τουρκίας. Αύριο το πρωί, 9 η ώρα, φεύγει από το Ελευθέριος Βενιζέλος ο Αλέξης Τσίπρας, πηγαίνει στο Ισραήλ, σιγεί και από Ισραήλ μέχρι αυτή τη στιγμή για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή. 10:30 φτάνει στον Μπεν Κουριόν, στο αεροδρόμιο και εκεί. Τρομερή σύνδεση δεν είναι, δηλαδή να φεύγει. Είναι δύσκολες μέρες. Μπορεί να φταίει και το φεγγάρι. Έχει πανσέλινο νομίζω μεθαύριο και είναι και κακό φεγγάρι. Φέρνει εξελίξεις. Και είναι και ο Κέρι στο Ισραήλ, ο οποίος θα κάνει περιοδία στην περιοχή. Πάμε να δούμε τον κύριο Παπαμιμίκο. Συνδέουμε τα δύο θέματα. Είναι η φύση της βραδιάς τέτοια.
τη δήλωση πριν από λίγη ώρα έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Παραιτήθηκε από την ΚΕΦΕ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσή του. Θέλω για ακόμα μια φορά να ζητήσω μια μεγάλη προσωπική συγγνώμη από τα στελέχη, από τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την αναβολή της εκλογικής διαδικασίας της Κυριακής εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος. Σε αυτό το σημείο θέλω να δηλώσω πως αναλαμβάνω το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που μου αναλογεί. Αυτό που προέχει είναι η ενότητα της παράταξής μας. Είναι η αποφόρτιση του κακού κλίματος και βεβαίως η γρήγορη ολοκλήρωση των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, θέλω να δηλώσω πως από εδώ και στο εξής κολλείομαι να προεδρεύω τη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρετήστε. Σχόλιο, κυρία Κάτσου. Εντάξει, άργησε να ξυπνήσει ο κύριος Παμίκος. Άργησε. Γιατί. Εντάξει, πρώτα απ' όλα. Τώρα, μετά από τόσο. Καταρχήν δεν το είπε. Είπε κολλείομαι να προεδρεύω. Κολλείομαι να προεδρεύω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει λίγο ήθος και να υπάρχει και λίγο σεβασμός και στην παράταξη και στο αυτή που λέω εσείς. Λοιπόν, θεωρώ απαράδεκτη η συμπεριφορά του και αυτή, οι δηλώσεις του. Ένα πεδαρέλι που έφερε τα πάνω κάτω, γιατί για μένα έτσι είναι, χωρίς πολιτική εμπειρία. Δεν είχε πολιτική εμπειρία καμία. Μπήκε σε μια θέση, τον βάλαν, δεν ξέρω ποιος τον έβαλε και γιατί. Έχει ευθύνες, νομίζω, ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δημιούργησε ό,τι δημιούργησε αυτό το κλίμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και τώρα μας λέει ότι δεν μπορώ, κολλείομαι να προεδρεύω. Τι κολλείται να προεδρεύω, εδώ έγινε. Τι. Ο κακός κόσμος τώρα. Πάνω Γκρουμούτης. Να μην την αφήσουμε να πάει άλλο, γιατί είναι ιδιαίτερα καυστική. Δεν το συμπαθεί. Όταν αποχωρεί κάποιος. Συγγνώμη, πάνω, δίνουν όλα τα διεθνή πρακτορία την έκρηξη σε λεωφορεία της προεδρικής φρουράς με πάρα πολλά θύματα, λένε οι πρώτες πληροφορίες της προεδρικής φρουράς της Τινησίας. Αποσταθεροποίηση σε μια χώρα μέχρι πρότινος του Μαγκρέπ που τουλάχιστον δεν είχε τέτοιου είδους προβλήματα. Πάνω Γκρουμούτης, θα σας ενημερώσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει και συνεχίζονται επίσης και τα αντίμετρα από τα υποβρύχια των Ρώσων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, έξω από τη βάση της Λατάκιας και στην κύριο περιοχή οι επικοινωνίες έχουν νεκρώσει. Αυτό από στρατιωτικής πλευράς έχει τη σημασία του. Πολύ σύντομο το σχόλιο. Yeah. Όταν κάποιος αναγνωρίζει ότι έχει πρόβλημα και ότι έχει ευθύνη για μια κατάσταση η οποία δεν συνάδει με το προφίλ και την ιστορία του κόμματος, παρετείται γενικώς. Δεν παρετείται ειδικώς. Δεν παρετούμε από τη μία επιτροπή, αλλά παραμένω γραμματέας. Είναι ντεμή καταστάσεις. Νομίζω όμως ότι η εξέλιξη έχει καλή περισσότερες και ας αφήσουμε τον κύριο Παπαμίκο, θα τον δούμε στην πορεία. Δεν ξέρω. Η Νέα Δημοκρατία έχει στελεχειακό έλλειμμα. Τέλος. Πάμε να το, θα το μεταφράσουμε εμείς ή να το δώσουμε. Ομπάμα, Ολάντε, έχουμε μετάφραση, συνέντευξη. Πάμε να ακούσουμε, πολύ κρίσιμη. Σε αυτές τις κρίσιμες εποχές, εκ μέρους του αμερικανικού λαού, λέει ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα βαθύτερα συλληπιτήριά μας σε εσάς και σε όλο το γαλλικό λαό για τις απέσεις, τις φρικτές επιθέσεις που συνέβησαν στο Παρίσι. Βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία θα είναι ενωμένες για να απαντήσουμε στους τρομοκράτες και να υπερασπιστούμε τα έθνη μας. Σας καλωσορίζω εδώ με... Σας καλωσορίζουμε εδώ με βαριά καρδιά, αλλά με δυνατή καρδιά. Φρανσουά, επίτρεψέ μου, σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τα έθνη μας, η δήλωσή μου να είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως. Αυτή η βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση αποτελεί σημαντική απειλή για όλους μας. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, πρέπει να καταστραφεί και πρέπει να το κάνουμε αυτό μαζί. Είναι η ενότητα στο σκοπό που μας ενώνει σήμερα. Πέρσι στην επίσκεψή σου εδώ, είπες ότι οι Γάλλοι αγαπούν την Αμερική και εμείς αγαπούμε τους Γάλλους. Κάποιες φορές ντρεπόμαστε λίγο να το πούμε, αλλά σήμερα δεν ντρεπόμαστε. Εμείς οι Αμερικανοί αγαπούμε τη Γαλλία γιατί είμαστε αφοσιωμένοι στα ίδια ιδεώδη. Οι λαοί μας αγαπούν την ελευθερία
και την επιδίωξη της ευτυχίας. Η Γαλλία είναι από τους στενότερους συμμάχους μας. Βοηθήσαμε να απελευθερωθεί η Γαλλία από τον φασισμό και χρωστάμε ο ένας στον άλλον την ελευθερία του. Αγαπάμε τη Γαλλία για το πνεύμα και την ελευθερία σας και τον πολιτισμό σας. Σε τέτοιες επιθέσεις οι Αμερικανοί σκέφτονται τις δικές τους επισκέψεις στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ. Νιώθω ευγνωμοσύνη για την φιλοξενία που μου έχουν δείξει πάντα οι Γάλλοι, αλλά και η φιλόξενη διάθεση που δείξαν στην σύζυγο και στις κόρες μου οι Γάλλοι στην πόλη του Φωτός. Έχουμε αναμνήσεις από τον κήπο από τους κήπους του Λουξεμβούργου. Όταν η τραγωδία λοιπόν συνέβη εκείνο το βράδυ, οι καρδιές μας έσπασαν. Το στάδιο, το Stade de France και ο συναυλιακός χώρος, όλοι αυτοί οι χώροι που επλήγησαν ήταν δικοί μας και στους Γάλλους είδαμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό και πολλοί χώροι στις Ηνωμένες Πολιτείες φωτίστηκαν στα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Ποτέ δεν ξεχάσαμε πως ο γαλλικός λαός στάθηκε δίπλα μας μετά την 11η Σεπτεμβρίου και σήμερα στεκόμαστε εμείς δίπλα μας. Είμαστε όλοι Γάλλοι. Υπήρξαν επιθέσεις εναντίον και της γαλλικής κυβέρνησης και της γαλλικής κουλτούρας. Ήταν μια επίθεση στις ελεύθερες και ανοιχτές κοινωνίες μας. Στις κοινωνίες που όλοι μαζί ζούμε, γιορτάζουμε με στόχους χώρους όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο συναντιούνται για να γιορτάσουν. Τουλάχιστον 20 εθνικότητες ήταν στον Μπατακλάν, ακόμη και Αμερικανοί υπήκοοι. Σίγουρα δεν ήταν μόνο ένα πλήγμα εναντίον μιας από τις καλύτερες πόλεις του κόσμου. Ήταν ένα πλήγμα εναντίον ολόκληρου του κόσμου. Έχουμε δει τρομοκρατικές επιθέσεις από την Ιγυρία μέχρι το Λίβανο και στο Ιράκ. Και αυτές οι επιθέσεις στρέφονται εναντίον όλων μας. Γι' αυτό εδώ και πάνω από ένα χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η συμμαχία των περίπου 65 κρατών έχουμε αφιερωθεί σε μία αποστολή. Να καταστρέψουμε αυτούς τους τρομοκράτες και να νικήσουμε την απέσια ιδεολογία τους. Πάνω από 8.000 αεροπορικά πλήγματα έχουν αποθήσει το ΙΚΙΛ από εδάφη που κατέχει στο Ιράκ και τη Συρία. Συμφωνούμε όμως ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα όλοι μαζί. Η αμερικανική βοήθεια σε επίπεδο πληροφοριών έχει συμβάλει στα γαλλικά πλήγματα στην περιοχή. Είδαμε όμως και στο Μαλί ότι η απειλή των τρομοκρατών ξεπερνά τους τζιχαντιστές. Θα κάνουμε ακόμα περισσότερα για να αποτρέψουμε επιθέσεις στο εδαφός μας. Βάσει της πρόσφατης συμφωνίας μας θα ανταλλάξουμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Βλέπετε τι γίνεται στο Βέλγιο. Θα εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να αποτρέψουμε επιθέσεις από μαχητές των τζιχαντιστών. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει την συμφωνία, την νομοθεσία για τον ονομαστικό κατάλογο των επιβατών αεροπορικών γραμμών και είμαι έτοιμος να στείλω προσωπικό για να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας προκειμένου να ενώσουν τις προσπάθειές τους. Όσον αφορά την κατάσταση στη Συρία, ο πρόεδρος Ολάντ και εγώ συμφωνούμε ότι
ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της μετριοπαθούς αντιπολίτευσης ενισχύουν το καθεστώς Άσαντ. Η Ρωσία θα μπορούσε να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο, βοηθώντας μας στη μάχη εναντίον των τζιχαντιστών. Και συμφωνούμε ότι το καλύτερο τρόπος για να πετύχουμε την ειρήνη στη Συρία θα ήταν να συμφωνήσουμε σε μια πολιτική διαδικασία που δεν προβλέπει την παρουσία του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Εν τέλει, ο Φρανσουά και εγώ αντιλαμβανόμαστε ότι ένα από τα μεγαλύτερα μας όπλα στη μάχη κατά των τζιχαντιστών είναι η δύναμη και η αποφασιστικότητα των λαών μας. Και εδώ θέλω να μιλήσω απευθείας στον αμερικανικό λαό. Αυτό που συνέβη στο Παρίσι είναι πραγματικά φρικτό. Κατανοώ ότι ανησυχείτε πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπερασπιστούμε το έθνος μας. Από την 11η Σεπτεμβρίου λαμβάνουμε εξαιρετικά μέτρα για να ενισχύσουμε την εσωτερική μας ασφάλεια. Οι αντιτρομοκρατικές μας υπηρεσίες, η εσωτερική ασφάλεια και όλοι οι υπεύθυνοι που εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες έχουν αποτρέψει επιθέσεις και έχουν σώσει ζωές. Δουλεύουν κάθε ώρα, κάθε μέρα για την ασφαλειά μας. Το έκαναν πριν το Παρίσι, το κάνουν τώρα και δεν θα σταματήσουν. Είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Όμως δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες ασφάλειας οι δικοί μας που θα κατατροπώσουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Έχουμε παίξει και παίζουμε ρόλο στην απόκριση του κόσμου σε αυτές τις απειλές. Δεν μπορούν να μας νικήσουν στο πεδίο της μάχης και προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν εντός των σύνορων μας. Δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να υποκύψουμε στο φόβο. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το φόβο απέναντι στη βία. Γιατί έτσι θα νικήσουν οι τρομοκράτες. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε την νίκη του να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Τα καλά νέα είναι ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, εμείς οι Αμερικανοί. Θρηνήσαμε χαμένες ζωές στο μαραθώνιο της Βοστόνης, αλλά δεν υποκύψαμε. Οι κοινότητες μας ενώθηκαν, πήγαμε σε αγώνες, σε συναυλίες και πήγαμε και για ψώνια σε εμπορικά κέντρα και συνεχίσαμε να κατατασσόμεθα στο στρατό. Είμαστε μαχητικοί, αποφασισμένοι και συνεχίζουμε με το γνωστό μας τρόπο. Προς όσους θέλουν να μας βλέψουν, οι πράξεις μας έχουν δείξει ότι και αποφασισμένοι είμαστε και χαρακτήρα διαθέτουμε. Οι Αμερικανοί δεν θα τρομοκρατηθούν. Και τα λέω όλα αυτά διότι ακόμα ένα μέρος του να είσαι μαχητικός είναι η τήρηση των ελευθεριών που χαρακτηρίζουν τις χώρες μας. Και αυτό περιλαμβάνει και τη θρησκευτική ελευθερία, την ισότητα απέναντι στον νόμο. Έχουν υπάρξει καιρείς στην ιστορία όπου αποτύχαμε να διατηρήσουμε αυτά τα ιδεώδη και μετανιώνουμε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει τώρα να τηρήσουμε αυτά τα ιδεώδη. Κάθε ένας από μας, όλοι μας, πρέπει να δείξουμε ότι η Αμερική ενισχύεται από ανθρώπους όλων των προελεύσεων και όλων των θρησκείων. Και αυτό καθώς η Γαλλία ετοιμάζεται να δεχθεί ακόμα 30.000 Σύρους πρόσφυγες τα επόμενα δύο χρόνια. Εδώ στις ΗΠΑ οι πρόσφυγες που έρχονται εδώ ελέγχονται εντατικά για δύο χρόνια. Κανείς δεν ελέγχεται περισσότερο από όσους έρχονται στην Αμερική
σε σύγκριση με τους πρόσφυγες. Και αυτό γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Γι' αυτό λέω ότι το ανθρωπιστικό μας καθήκον να βοηθήσουμε τους απελπισμένους πρόσφυγες και το καθήκον προς την ασφάλεια είναι δύο καθήκοντα που πηγαίνουν χέρι-χέρι. Η ελευθερία μας, το άγαλμα της ελευθερίας ήταν δώρο από το λαό της Γαλλίας. Ίσως κουραστήκατε. Ίσως θέλετε να είστε ελεύθεροι. Όλο αυτό το είναι το πνεύμα που μας κάνει Αμερικανός. Είναι το πνεύμα που μας δένει με τη Γαλλία. Είναι το πνεύμα που χρειαζόμαστε σήμερα. Θα χαιρετίζω το λαό του Παρισιού που έδειξε σε όλο τον κόσμο πώς να μένεις δυνατός απέναντι στην τρομοκρατία. Ακόμα και μέσα στο πένθος τους, επιστρέφουν στα καφέ, παίρνουν το μετρό, πηγαίνουν στα στάδια και πανηγυρίζουν για τις ομάδες τους. Συγκεντρώνονται μαζί στην Place de la République, ακόμη και οι μητέρες που χάσαν τα παιδιά τους, και δείχνουν ότι δεν θα φοβηθούμε. Όπως είπε ένας Παριζιάνος, το Παρίσι θα είναι πάντα Παρίσι. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαι μαζί με τον Φρανσουά Ολάντ και τους παγκόσμιους τους διεθνείς ηγέτες στο Παρίσι για τη Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή. Αυτό είναι ένα δυνατό μήνυμα απέναντι στους τρομοκράτες όταν θα σταθούμε σαν ένα σώμα και θα επιδιώξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Πρόεδρε Ολάντ, αγαπητοί Αμερικανοί, ας αντιμετωπίσουμε, έχουμε αντιμετωπίσει απειλές απέναντι στον τρόπο ζωής μας και παλιότερα. Κάθε φορά, κύριε, θριαμβεύσαμε. Θριαμβεύσαμε γιατί ο δικός μας τρόπος ζωής είναι ισχυρός. Γιατί παραμείναμε ενωμένοι. Διότι ακόμη και αν βρισκόμαστε μπροστά στο πρόσωπο του κακού, μοιαζόμαστε για τις χώρες μας. Και αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό. Μην σφάλετε σαν νικήσουμε και οι τζιχαντιστές θα ιτηθούν. Με συμμάχους σαν την Γαλλία θα συνεχίσουμε να δείχνουμε στον κόσμο την ποιότητα της Αμερικής. Ζήτω η Γαλλία, ζήτω οι Ηνωμένες και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ladies and gentlemen, please allow me first and foremost to thank the President of the United States, Barack Obama, for the solidarity he has shown. Σειρά του Γάλλου Πρόεδρου να πάρει το λόγο. Ήταν ο πρώτος που με πήρε τηλέφωνο όταν έγιναν οι επιθέσεις στην Γαλλία και έδειξε την αλληλεγγύη του και τη συμπάθειά του απέναντι στο λαό μας. Και εκείνη τη νύχτα ήθελε να μου πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονταν δίπλα στη Γαλλία και παρέχαν βοήθεια και η βοήθειά τους προς την Γαλλία δεν θα είχε όριο. Je n'oublie pas non plus tous les messages que le peuple américain a adressé au cours de ces derniers jours au peuple français. Ο αμερικανικός λαός έστειλε χιλιάδες μηνύματα αλληλεγγύης dans toutes les manifestations και ύψωσαν γαλλικές σημαίες σε όλες τις διαδηλώσεις, άναψαν κεριά. Ces Marseillaises entonnées σε ένδειξη πένθους για ό,τι έγινε στη Γαλλία. Αρχίσαν σε επίσημες εκδηλώσεις να τραγουδούν, να ψέλνουν τον εθνικό μας ύμνο. Οι Αμερικανοί από τις 13 Νοεμβρίου και για ένα σεβαστό διάστημα ήταν και αυτοί Γάλλοι. La même ferveur à porter nos valeurs. Nous ne sommes pas
de peuples semblables. Nous avons notre histoire. Nous avons nos cultures, nos... Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Όλοι έχουμε την ιστορία μας, την προέλευσή μας, τις ρίζες μας, αλλά έχουμε κοινή, μοιραζόμαστε κοινή μοίρα στην ελευθερία. Ήταν η Γαλλία που επιτέθηκε, που έγινε στόχος στις 13 Νοεμβρίου. Que nous considérons comme unique au monde, parce qu'il parle au monde. Μια χώρα που θεωρείται μοναδική στον κόσμο, διότι μιλά σε όλο τον κόσμο. Μια χώρα έγινε στόχος επίθεσης για τον πολιτισμό της, για τον τρόπο που χαίρεται τη ζωή της, για τις αξίες και τις αρχές της. Όμως με την επίθεση στη Γαλλία, οι τρομοκράτες, οι δειλοί του Ισλαμικού κράτους, έβαλαν στον στόχο τους όλο τον κόσμο που καθόταν στα καφέ, στους συναυλιακούς χώρους, στο συναυλιακό χώρο, νέους άνδρες, νέες γυναίκες, πάνω από 20 εθνικότητων. Και εσείς εδώ είχατε την ίδια επιθυμία για ζωή και γι' αυτό υπήρξαν τόσοι νεκροί. Οι σκέψεις μου βρίσκονται κοντά στην οικογένεια της Αμερικανίδας φοιτητρίας που σκοτώθηκε στο Παρίσι, όπου είχε έρθει για να απολαύσει το συγκρότημα που έπαιζε στο Παρίσι. Ήταν η μουσική που μας ένωσε εκείνο το βράδυ. Un groupe terroriste qui s'est organisé sur un territoire qui dispose de ressources importantes. Και όμως έγιναν στόχος από το Ισλαμικό κράτος. Trafic du pétrole, trafic de drogue, trafic des êtres humains. Et qui, depuis le début de l'année, n'a cessé de frapper de nombreux pays. Le Danemark, la Tunisie, le Liban, le Koweït. Το Ισλαμικό κράτος από την αρχή του χρόνου έχει χτυπήσει βάναυσα διάφορες χώρες, τη Δανία, την Τινησία, τη Ρωσία, την Αίγυπτο. Μαζί με τον πρόεδρο Ομπάμα θέλουμε να μοιραστούμε την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε εναντίον της τρομοκρατίας παντού. Η αποφασιστικότητά μας να πούμε στον κόσμο ότι δεν θα αφήσουμε εκείνους που θέλουν να εξουδετερώσουν αυτό που έχουμε οικοδομήσει γενιά τη γενιά, δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν ζημιά στον κόσμο εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Χρειαζόμαστε μια συλλογική απάντηση. Είμαστε ενωμένοι, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να δώσουμε αυτή την απάντηση. Και στο στρατιωτικό μέτωπο θα καταστρέψουμε το Ισλαμικό κράτος όπου υπάρχει. Θα καταστρέψουμε κάθε οικονομικό πόρο που διαθέτει. Θα καταδιώξουμε τα μέλη του. Και θα ανακαταλάβουμε τις επικράτειες που κατέχει. Θα εντατικοποιήσουμε τα αεροπορικά μας πλήγματα στη Συρία και το Ιράκ για να... και θα επεκτείνουμε το εύρος τους προκειμένου να ενισχύσουμε, επίσης θα ενισχύσουμε τον συντονισμό μας σε επίπεδο πληροφοριών και θα ανακτήσουμε σημεία κλειδιά από το Ισλαμικό κράτος στη Συρία. Είναι επίγον να κλείσουμε τα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας, ώστε κανείς τρομοκράτης να μην μπορεί να έρθει στην Ευρώπη και να εισβάλλει και να πραγματοποιήσει βάρβαρες πράξεις. Θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί με τους εταίρους μας και τον συνασπισμό στο Ιράκ, ώστε να ενισχύσουμε εκείνους που μάχονται εναντίον του ΙΚΙΛ στο έδαφος. Θα δούμε πώς μπορούν κατά το βέλτιστο τρόπο να ενισχυθούν οι δυνάμεις
που μάχονται εναντίον των τσιχαντιστών στο έδαφος και θέλουν να καταστρέψουν το Ισλαμικό κράτος. Χρειάζεται το ψήφισμα που υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μας λύνει τα χέρια για να δράσουμε. Το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλαπλασιάζει τη δυναμικότητά μας όσον αφορά την επέμβαση της επεμβάσης μας. Έχουμε χτυπήσει στόχους του Ισλαμικού κράτους πολλές φορές και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους μαχητές στο Ιράκ. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, ο πρόεδρος Ομπάμα και εγώ από τη νύχτα της τραγωδίας ενισχύσαμε τη συνεργασία μας, την ανταλλαγή πληροφοριών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών μας, έτσι ώστε να εμποδίσουμε τους τρομοκράτες που επιθυμούν να τρομοκρατήσουν τους πάντες παντού. Λαμβάνουμε αποφάσεις που ίσως κάποιες φορές να είναι αντίθετες με όσα θέλουμε σε επίπεδο ελευθερίας και δικαιωμάτων. Αλλά επίσης πρέπει να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, να υπερασπιστούμε τις χώρες μας. Σε διπλωματικό επίπεδο εργαζόμαστε για μια αξιόπιστη λύση στη Συρία. Un calendrier précis permettant un cessez-le-feu plus rapide sera le mieux. Θέλω να χαιρετήσω το έργο του Λοράν Φαμπιούς για την εξέβρεση αποδεκτής λύσης που θα οδηγήσει στην παρέτηση του, στην αποχώρηση του Μπασάρ Αλάσαντ, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε τους Σύρους ενωμένους με κάποιον ο οποίος βρίσκεται στη ρίζα του προβλήματος. Πρόκειται για ένα από τους χειρότερους σφαγείς με 300.000 νεκρούς μέχρι στιγμής. Οι διαδικασίες πρέπει να οδηγήσουν στην αποχώρηση του Μπασάρ Αλάσαντ. Όλοι ανησυχούμε για τη Συριακή κρίση, πρώτον γιατί είναι μια πολιτική κρίση. Είναι οι πρόσφυγες εκείνοι που δραπετεύουν από τις βαρβαρότητες του Ισλαμικού κράτους. Το να εγκαταλείψουμε αυτούς τους πρόσφυγες θα ήταν άρνηση απέναντι σε αυτά που πιστεύουμε. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους μετανάστες με τους τρομοκράτες, αλλά και την ίδια ώρα πρέπει να ελέγχουμε τα σύνορά μας. Σήμερα όμως, c'est pourquoi le rôle de la Turquie est important et que nous devons avec la Turquie trouver des solutions pour que αποτελεί πραγματικότητα η προσπάθειά τους να διασχίσουν τη θάλασσα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε οι πρόσφυγες να μένουν όσο δυνατόν πιο κοντά στην χώρα προέλευσής τους και πρέπει να διασφαλίσουμε θα υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι στα σύνορα. Την Πέμπτη θα πάω στη Μόσχα για να συναντήσω τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Θα του πω ότι μπορούμε να εργαστούμε με την Ρωσία αν η Ρωσία εστιάσει τη στρατιωτική της δράση εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Αν αφοσιωθεί στην εξέβρεση πολιτικής λύσης στη Συρία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή να ενώσουμε όλες τις χώρες, όλους εκείνους που έχουν τη θέληση να αναζητήσουν και να βρουν μια πολιτική λύση στη Συρία. Χωρίς να παραμερίσουμε κανέναν, ώστε αυτή η πολιτική λύση να αποτελεί μια λύση που θα εξουδετερώσει την τρομοκρατία. Από την άλλη εβδομάδα, στο Παρίσι θα διεξαχθεί η Σύνοδος για την Κλιματική Αλλαγή. Et en même temps, je me dis qu'il n'y a pas plus beau symbole, plus belle réponse, que de recevoir. Πιστεύω ότι
Δεν υπάρχει καλύτερο συμβολισμός, καλύτερη απάντηση από το να φιλοξενήσουμε στο Παρίσι, εκεί που συνέβη αυτή η επίθεση, αυτές οι επιθέσεις που συνέβησαν και αυτές οι επιθέσεις, δεν υπάρχει καλύτερο συμβολισμός για την ασφάλεια και τις αξίες μας το να φιλοξενήσουμε στο Παρίσι 150 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Παρίσι. Ποτέ η Γαλλία δεν φιλοξένησε τόσους πολλούς ηγέτες της διεθνούς κοινότητας. Έρχονται για να βρουν λύση για το κλίμα, να βρουν λύση για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Leur attachement à la liberté, à la lutte contre le fanatisme, l'obscurantisme, l'extrémisme religieux, cet islamisme qui devient radical et devient à ce moment-là dangereux. Oui, ils viennent là, tous, au-delà de leur sensibilité, au-delà de leur conviction, pour affirmer le même principe, les mêmes valeurs, avec un même mot. La vie. Oui, tout simplement la vie. Et c'est pourquoi... Έρχονται για να γιορτάσουν όλοι μαζί αυτό που με μία λέξη μπορούμε να πούμε ζωή. Είμαι ευτυχής λοιπόν, Πρόεδρε Ομπάμα, που μπορείτε να μας βοηθήσετε στην επιτυχία αυτής της Συνόδου. Θέλω να χαιρετήσω όλα όσα είπαμε τους τελευταίους μήνες και τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε για την καλύτερη κατάσταση στον κόσμο. Είστε η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο και είστε και εκείνη που παράγει τις περισσότερες εκπομπές αερίων και θα βρίσκεστε στη Σύνοδο και αυτό αποτελεί σημείο κλειδί σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν να γιορτάσουμε τη ζωή, θέλουμε να την προστατέψουμε και θέλουμε να προετοιμάσουμε τη ζωή των παιδιών μας με τη βοήθεια των ΗΠΑ, με τη βοήθεια των αξιών που μοιραζόμαστε, με τις κοινές ευθύνες που έχουμε για να δράσουμε τώρα εναντίον της τρομοκρατίας, εναντίον του Ισλαμικού κράτους και υπέρ του μέλλοντος, υπέρ μιας λύσης στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και αν είναι δραματικές συνθήκες, χαίρομαι να βρίσκομαι σήμερα δίπλα στον Μπαράκ Ομπάμα για να στείλω αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Θα δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις. Θα δεχτούν κάποιες ερωτήσεις οι δύο πρόεδροι. Ποια είναι η αντίδρασή σας όσον αφορά την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφους? Πρόεδρε Ομπάμα, τι σημαίνει αυτό για το συνεσμό στο μέλλον του στρατιωτικού συντονισμού με τη Ρωσία? Πρώτα πρέπει να σας πω ότι λαμβάνομαι ακόμα τις λεπτομέρειες του τι συμβαίνει. Περιμένω να επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο Ερντογάν κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Η Τουρκία, όπως κάθε άλλη χώρα, έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της και την εδαφική της ακεραιότητα. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να διασφαλίσουμε ότι Ρώσοι και Τούρκοι μιλούν μεταξύ τους. Και πριν να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα σε εξέλιξη με τις ρωσικές επιχειρήσεις, υπό την έννοια ότι
εργάζονται πολύ κοντά στα τουρκικά σύνορα και καταδιώκουν τη μετριοπαθή αντιπολίτευση. Αν η Ρωσία ξοδέψει την ενέργειά της προς το Ισλαμικό κράτος, τότε θα αποφευθούν πολύ σοβαρά λάθη. Θα πρέπει αυτή η πολιτική διαδικασία να προχωρήσει μπροστά το δυνατόν συντομότερα. Η Ρωσία είναι καλοδεχούμενη να ενταχθεί σε αυτόν τον ευρύ συνασπισμό που έχουμε συστήσει. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θέλουμε τη Ρωσία ή κάποια άλλη χώρα που μπορεί να έχει διαφορές μεταξύ μας σε κάποια πράγματα. Όμως δεν μπορεί να αποφύγει να εργαστεί μαζί μας εναντίον των τζιχαντιστών. Είχα μια συζήτηση με τον πρόεδρο Πούτιν στην Τουρκία και του είπα ότι θα πρέπει να κάνουν αυτή τη στρατηγική αλλαγή, να εστιάσουν στη διαδικασία της Βιέννης, όπου προσπαθούμε να φέρουμε όλα τα μέρη, τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί, ακόμα και την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν σε κάτι, και ότι χρειάζεται να πάμε εναντίον του Ισλαμικού κράτους και ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας. Μέχρι αυτό να συμβεί, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι δύσκολα γιατί αν η προτεραιότητα είναι η επίθεση εναντίον της μετριοπαθής αντιπολίτευσης, που μπορεί να είναι και μέλη μιας μελλοντικής κυβέρνησης στη Συρία, τότε η Ρωσία δεν θα λάβει υποστήριξη ούτε από εμάς, ούτε από κάποιο άλλο μέλος του συνασπισμού μας. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει πιθανότητα συντονισμού. Όσο πιο γρήγορα συμφωνήσουμε, τόσο καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε και τους δύο πρόεδρους της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επί της ουσίας, η επίσκεψη Ολάντ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, θα πούμε ότι αλλάξαμε τους συναδέλφους. Τρέχουν τα γεγονότα απόψε. Έχουμε κοντά μας τον Αντώνη τον Μαρκόπουλο, συντονιστή του Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, και τον Λουκάτο Γεωργιάδη. Έφυγε αμαλιακάτζο, αντίθεται λίγα λεπτά μετά τις 8, και ο Πάνος Γκρουμούτης. Και λόγω των γεγονότων, παρακολουθήσαμε το μεγαλύτερο μέρος. Οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν τι λέει και ο Ολάντ. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα από τον Ομπάμα στη μέση και προσπαθεί να καλύψει, κάνει προσπάθεια να καλύψει την Τουρκία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ή όχι. Ναι, κατά κάποιο τρόπο από. Χωρίς να είναι απόλυτο. Δεν την καλύπτει, ανέχεται. Ναι. Καλυπτόμενος πίσω από την διερεύνηση και καλά του τι έγινε. Mm. Εάν λάβουμε υπόψη μας και τα στοιχεία που ακούσαμε προηγουμένως ότι άλλες υπηρεσίες αμερικάνικες κάπου. Όχι, να το μεταδώσω, υπάρχει, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Έχει βγει αξιωματούχος. Καταρχάς υπάρχει ένα tweet, εντάξει, στο Twitter της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της NSA, όπου αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι αυτή η βάρβαρη, εντάξει λογικό είναι, τρομοκρατική ομάδα για το ISIS, με την δολοφονική ιδεολογία, συνιστά σοβαρή απειλή για όλους μας, δεν μπορεί να γίνει να ανεχθεί. Σπάνιο, γιατί δεν το βλέπουμε, ναι, σε Twitter από την NSA, τώρα δεν είναι. Λοιπόν, τώρα όμως υπάρχει η δήλωση αξιωματούχου Αμερικανού, κυβερνητικού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται, όπου λέει ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η ρωσική παραβίαση του τουρκικού εναερίου χώρου διήρκησε μόνο λίγα δευτερόλεπτα πριν η τουρκική αεροπορία να πλήξει το ρωσικό μαχητικό, το μεταφράζω, καταρρύπτοντάς το. Σχετικές δηλώσεις έκανε ο κυβερνητικός αξιωματούχος. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αυτό. Σε δύο δεύτερα, ένα σουχόι μπορεί να έχει σχωρήσει μέσα σε. Ακριβώς. Θέλει να σου πει, δηλαδή, αέριο χώρο με την ερμηνεία που κάνω, ότι δεν μπορείς να. Εντάξει, δεν είναι τόσο τέτοιο, αλλά. Δεν ρίχνεις αεροπλάνο για λίγα λεπτά. Ναι, δηλαδή, με την λογική, σε όλες τις παραβιάσεις της Τουρκίας, τι πρέπει να έχουμε κάνει εμείς. Που έχουμε φτάσει στο σκύρο, ας πούμε. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Ναι, να πούμε και γεγονότα. Καταρχάς, αυτήν την ώρα συνεδριάζει το ΝΑΤΟ. Μέλος του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία. Την πρόσκληση να γίνει η έκταξη συνεδρίαση του Αντώνη Μαρκόπουλου την έκανε η Τουρκία, ναι, ως μέλος του ΝΑΤΟ.
προσπαθούσε ο Ομπάμα, για να δώσουμε πάλι και να πάμε αμέσως ένα διάλειμμα γιατί έχουμε πέσει έξω και από το χρόνο, να ακροβατήσει, έτσι δεν είναι. Εμφανέστατο και λογικότατο. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο βρίσκεται να έχει καταρρύψει για δεύτερη φορά στην ιστορία, δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι τώρα, ένα ρωσικό αεροπλάνο, δεύτερη φορά που έχει χτυπήσει μέλος του ΝΑΤΟ ρωσικό αεροπλάνο. Και προφανώς βρίσκεται αμυνόμενη η Ρωσία, επ' αυτήν την έννοια. Θεωρεί το μέλος ότι είναι αμυνόμενο εκείνο για λόγους παραβίασης. Είναι πάρα πολύ λεπτή η θέση. Σαφώς η Τουρκία βρίσκεται φύση θέση να έχει υποστηρίξει ποιον. Είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Τους τζιχαντιστές, αυτούς που πανηγυρίζανε πάνω από το πτώμα του πιλότου, το Αλάχ Ακβάρ, είναι ένα θέμα. Το έχουμε δώσει στα τουρκικά μέσα, δίνουν ότι οι πιλότες είναι ζωντανοί. Δηλαδή είναι απίστευτο. Εκείνη λέει ότι είναι ζωντανή. Ότι ο ένας ήταν νεκρός και τελικά. Μετά ότι είναι και δύο νεκροί. Και ότι μετέπειτα ρίξαν και πήραν πρωτόκολλο στο ελικόπτερο. Ναι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία σαφώς δεν είναι καλή και εύκολη για κανένα στο ΝΑΤΟ. Μες, δεν θα την έρθει το ΝΑΤΟ. Θα πάμε, πρέπει να κάνουμε, Λουκά, ένα σύντομο σχόλιο για ό,τι ακούστηκε και για τις δηλώσεις που μόλις άκουσες και να πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά. Θα πάμε να συνδεθούμε να ακούσουμε τον Λουκά Γεωργιάδη με την Ειρήνη Γεωργιλέα. Έχουμε, νομίζω ότι είναι πολύ νεκρή στην Τινησία. Μήπως την έχουμε την Ειρήνη τώρα, να συνδεθούμε τώρα. Ωραία. Σε αμέσως μετά διάλειμμα. Ένα σχόλιο σύντομο, Λουκά, να πάμε στο διάλειμμα. Ό,τι συνέβη στο Παρίσι πριν από μερικές ημέρες, νομίζω ότι αποτελεί μια νέα σελίδα για τον κόσμο. Από εδώ και πέρα τα πράγματα. Λέγαμε πριν για την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Υπήρξε μια πρώτη φάση αλλαγής των συσχετισμών. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Το θέμα είναι εδώ τι κάνουμε ως χώρα εμείς. Μια χώρα η οποία λειτουργεί οικονομικά το πόπολο με κομμουνιστικές αντιλήψεις και επίσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής κάπου είδα εκεί πέρα, καλοβλέπανε κάποιοι αυτό που έγινε στο Παρίσι. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε χώρα του δυτικού κόσμου. Αυτή τη στιγμή πλήττουν τον τρόπο ζωής του δυτικού κόσμου, άρα και το δικό μας, όλοι αυτοί οι απολύτες ή οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως πρέπει μερικές φορές να αντιληφθούμε ότι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε δεν είναι κάπου στη μέση, είναι ή από εδώ ή από εκεί. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημείο κλειδί και χρειάζονται προσεκτικοί χειρισμοί. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί. Αντώνη Μάρκοπουλ, ένα σχόλιο για αυτό. Το σχόλιο ήταν ότι ήταν επίθεση κατά του κόσμου γενικότερα, κατά του πολιτισμού γενικότερα. Ούτε δυτικού ούτε ανατολικού, γενικά επίθεση κατά του πολιτισμού, γενικά επίθεση κατά των πολιτών, δεν ήταν επίθεση κατά τα αρχών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η ποιοτική διαφορά χτυπήσανε πολίτες. Καθαρά. Λοιπόν, και χτυπήσανε το πολιτισμό. Αυτό είναι και αυτό που διαφοροποιεί τον ISIS από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει μέχρι τώρα. Ασταθώς. Δεν υπάρχει θέμα ούτε κατά διάνοια κάποιον, τόσο είναι τόσο ανεγκέφαλοι. Ή είναι του ίδιου κλίματος, να έχουν συμφωνήσει με αυτήν την υπόθεση. Όσον αφορά τις θέσεις της χώρας, η χώρα είναι ξεκάθαρη, είναι σαφέστατη και στην εξωτερική πολιτική και οπουδήποτε, ενάντια σε οτιδήποτε είναι τέτοια οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατία. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε, να βάλουμε μια τελεία εδώ. Πάμε στο διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να δούμε τι γίνεται στην Τινησία και θα συνεχίσουμε να φτάσουμε προς το τέλος. Θα πάρουμε και παραπάνω χρόνο με τον Αντώνη τον Μαρκόπουλο και τον Λουκά τον Γεωργιάδη. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε κοντά μας μαζί με τον Λουκά τον Γεωργιάδη, τον Αντώνη τον Μαρκόπουλο, συντονιστή εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εξελίξεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Να πάμε μάλλον στην αίθουσα σύνταξη να μας δώσει τα νεότερα από την Ισία και μετά θα ανακεφαλαιώσουμε εμείς. Ειρήνη Γεωργιλέα, λοιπόν, τι γίνεται? Όπως είπαμε και πριν, είχαμε έκρηξη σε λεωφορείο που μετέφερε μέλη της Προεδρικής Φρουράς στην Τινησία, στην πρωτεύουσα Τίνιδα. Σύμφωνα με το CNN, εκπρόσωπος από το γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως είναι τουλάχιστον 11 οι νεκροί. Μέχρι αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ξέρουμε 11 νεκροί από την έκρηξη σε λεωφορείο. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια της έκρηξης, αν πρόκειται για επίθεση ή οτιδήποτε άλλο.
Ωστόσο, πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τινησία. Τον Ιούνιο είχαμε εκτέλεση 37 τουριστών σε παραλία ξενοδοχείου σε τουριστικό θέρετρο της χώρας και τον Μάρτιο επίσης θυμόμαστε στο Μουσείο της Τινησίας, στο Μουσείο της Τίνιδας, συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα, όπου και εδώ είχαμε τον θάνατο 19 ανθρώπων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Κρατάμε πως είναι τουλάχιστον 11 οι νεκροί. Ωραία. Ό,τι νεότερο, το ωραία είναι σχήμα λόγου, ό,τι νεότερο μας ενημερώνει στην Γεωργιλέα. Πάμε στον να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, Λουκά Γεωργιάδη. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας Τουρκία σε διαρκή συνεδρίαση εδώ και αρκετή ώρα. ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες μετά από αίτημα της Τουρκίας συνεδριάζει για το περιστατικό με την πτώση, την κατάρρευση μάλλον από τους Τούρκους του ρωσικού αεροσκάφους. Ο Ομπάμα πριν από λίγο σκηνοβατούσε, προσπαθεί να τα καλύψει και μεν και γιατί είναι και μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία, είναι αυτή που ζήτησε, έκανε το αίτημα. Κάμερον πριν από λίγη ώρα προσπαθεί να το υποβαθμίσει ότι είναι θέμα της Τουρκίας με τη Ρωσία να τα βρούνε, χαμηλούς τόνους. Την άλλη εβδομάδα έχουμε μια πολύ μεγάλη σύνοδο, το λέγαμε και στο διάλειμμα, πρέπει να το πούμε, για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι. Πόσοι ηγέτες πάνε, Αντώνη Μαρκόπουλε? 150 συνολικά μαζεύονται. 150 ηγέτες και δεν από τα λίγα, από τις λίγες φορές μπορώ να θυμηθώ ότι έχουν μαζευτεί στον ΟΗΕ. Μαζεύτηκαν επίσης. Τόσοι πολλοί ηγέτες ευρωπαϊκό έδαφος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο ασφάλειας. Προφανώς σε μια χώρα που είναι θυγμένη αυτή τη στιγμή. Τώρα τι άλλο. Εντάξει, λέει ο μέρος του προβλήματος είναι ο Άσαντ, είπε για μία ακόμα φορά ο Ομπάμα. Εκεί άφησε μία, ας πούμε, ελαφριά, μια διαφοροποιημένη θέση ότι εφόσον συμφωνήσουμε ότι ο Άσαντ δεν θα είναι μέρος της λύσης, θα έχουμε καλή συνεργασία. Είμαστε όλοι μαζί, είναι πάγια θέση των Αμερικανών. Υπάρχει αυτό το θα, το μελλοντικό που δεν είναι το προηγούμενο ξεκάθαρο τώρα, το βγάλω τον έξω τώρα. Εκεί που τα έχουν λίγο ψηλοβρεί από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Να πούμε λίγο, είχαμε την περασμένη εβδομάδα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Το μήνυμα αυτού του ταξιδιού, εσείς το παρακολουθήσατε από κοντά. Το μήνυμα τι μπορεί να σημαίνει και με βάση και με αυτά τα οποία έχουν συμβεί τώρα από το μεσημέρι, με αυτά τα γεγονότα και πώς η θέση της Ελλάδας, όλα αυτά, πώς τοποθετείτε? Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο ότι το θέμα το προσφυγικό, γιατί αυτό ήταν το ταξίδι, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να λυθεί παρά μονάχα με άμεσες επαφές και συνεργασίες των δύο χωρών, κυρίως, και με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία, έγινε σαφέστατο αυτό, θα εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της περί επαναπρόθεσης και ελέγχου των συνόρων της. Δεύτερο ήταν ότι θα πρέπει, αυτό απλώς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πήγε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός στην Τουρκία, ήταν ότι θα πρέπει η Τουρκία να διοργανώσει hot spot εκεί. Σε αυτό υπάρχει αλλογή και από την Γερμανία και από άλλες χώρες, στο να γίνεται η διαλογή, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρο από τελευταία, στο τουρκικό έδαφος και όχι σε ελληνικό έδαφος, για να σώζονται και αυτοί οι άνθρωποι, να μην έχουμε αυτό το φοβερό φαινόμενο, προχθές που είχε κακοκαιρία, γιατί είχαν έχω και ανθρώπους φίλους στη Μυτιλίνη, περιμένανε, βλέπαν τα κιάλια, 90 βάρκες απέναντι. Ναι. Σε καμιά. Γιατί έχουν ενταθεί τόσο πολύ τα μέτρα στα τουρκικά παράλια που. Κάτι απέδωσε. Άρχισαν να μαζεύονται. Δηλαδή, μην ξεχνάμε φίλους σας δημοσιογράφου, συναδέλφους δημοσιογράφου, το ρεπορτάζ που ήταν παρμένη η λήψη από την Άσο και ήταν στα 200 μέτρα από τουρκικές ακτές η βάρκα. Και η εκτεωρός περνούσε μπροστά της τουρκική και το άφηνε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα θετικό από το ταξίδι του Πρωθυπουργού. Δεύτερον, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά και αυτό πέρασε, μου κάνει εντύπωση, πάρα πολύ συχνά στα ελληνικά μέσα που συνήθως περνάνε τα πάντα. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε επίσημο ταξίδι και δεν υπήρξε παραβίαση ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Ναι, εντάξει. Είναι πρωτοφανές ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική ενέργεια στη διάρκεια του ταξιδιού. Μία μέρα. Βέβαια, μιλάμε ύποπτο. Μπορεί να είναι ύποπτο, αν μη τι άλλο, είναι καλοδεχούμενο. Μιλάμε για μια χώρα όπου
ο νότος της είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Βέβαια. Δεν το παίζουν τα αστυνομικά, τα μίντια, το παίζουν τα αγγλοσαξονικά, το δείχνουν για άλλους λόγους βέβαια, γιατί τώρα σηκώνουν πολύ το κουρδικό κράτος και τα συμφέροντα των Κούρδων εκεί. Αλλά εδώ τα ευρωπαϊκά, τα μεγάλα κανάλια δεν δείχνουν τι συμβαίνει στον Τζιμπάκη και στην γύρω περιοχή. Αποκλεισμένες και σε εμπόλεμη κατάσταση. 20 πόλεις αποκλεισμένες, οι οποίες αστυνομοκρατούνται, υπάρχουν συνεχώς μάχες κατάστασης. Όχι, ας μην το πούμε τώρα μάχες πόλεων, αλλά υπάρχουν μάχες. Οι εκλογές γίνανε όπως γίνανε με ένα πολύ περίεργο τρόπο και υπάρχουν και άλλες κινήσεις οι οποίες πιάνουν στα Λουκά. Ζούμε σε μια περίοδο πολλών αντιφάσεων. Όλοι αυτοί κατατρεγμένοι, κυνηγημένοι, με ευθύνες της Δύσης βεβαίως, ψάχνουν να βρουν καταφύγιο στη Δύση. Έτσι, λογικό είναι. Ψάχνουν να βρουν καταφύγιο στη Δύση. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς είμαστε η χώρα κλειδί γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Είμαστε το σύνορο μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Mm-hmm. Σύνορο εν τη ευρεία έννοια με τη Μέση Ανατολή, την έφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύνορο του πολιτισμού επίσης και σύνορο της Ευρώπης. Το πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση από εδώ και πέρα έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Έχει γεωπολιτικές βεβαίως και έχει και οικονομικές παραμέτρους. Το ζητούμενο από όλη αυτή την ιστορία είναι, δηλαδή, να το πω λίγο πρακτικά. Φλέγεται η γειτονιά μας, είδαμε και πριν από 2 χρόνια. Τελευταία στιγμή ακύρωναν τουρίστες κρατήσεις στην Τινησία, στην Αίγυπτο και βρισκόμασταν μέσα σε ένα καλοκαίρι, έτσι για πλάκα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, με 1 εκατομμύριο επιπλέον τουρίστες. Το είδαμε πέρσι, το είδαμε και πρόπερσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας τις γιορτές των Χριστουγέννων. Καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος, τουλάχιστον αυτοί που έχουν οι Έλληνες που στο παρελθόν πήγαιναν στο εξωτερικό και κάποιοι λιγότεροι που προγραμματίζουν ένα ταξίδι για το Λονδίνο ή για το Παρίσι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχει γυρίσει σελίδα ο κόσμος ολόκληρος. Και αυτό που προέχει από εδώ και πέρα για τη χώρα μας είναι να συστρατευτεί με τον όποιο διακριτικό τρόπο μας το επιτρέπει η συγκυρία, έτσι, να συστρατευτεί με τη Δύση, με τις δυτικές δυνάμεις και το λέω διακριτικά γιατί δεν πρέπει να. Αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε αλλού να το έχουμε και εμείς μέσα εδώ στο σπίτι μας. Yes. Γιατί τότε θα μπλέξουμε σε πολύ πολύ άσχημες περιπέτειες. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο προς τα έξω, να δείξουμε ως χώρα ότι είμαστε σοβαροί, ότι είμαστε συνεπείς, ότι ακολουθούμε κάποιες συμφωνίες, ναι, ότι προσπαθούμε εκεί στα παράλια με την Τουρκία να συνεργαστούμε για να εμποδίσουμε, για παράδειγμα, τις προσφυγικές ροές. Ή όταν έχουμε προσφυγικές ροές, ότι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Για να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ να τους. Και να μην ξεχνάμε ποτέ, Αντώνη Μαρκόπουλε, και να έρθουμε σε σένα. Φροντίσουμε για οτιδήποτε. Τα σύνορα τα ελληνικά είναι νότια σύνορα της Ευρώπης. Θα το λέμε να τα ακούει και η βορειοευρωπαϊκή νομεκλατούρα. Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Πάει και χαϊδεύει την τουρκική ηγεσία και πρόσφατα. Η Ελλάδα βραβεύτηκε εντός εισαγωγικών από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την όλη διαχείριση των προσφύγων αυτή τη στιγμή. Και είναι πρώτη φορά που πραγματικά γίνεται μια τέλεια διαχείριση σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, είπατε κάτι προηγουμένως. Για να υπάρχει μια ομοψυχία στα θέματα αυτά. Αξιοπιστία και ομοψυχία και καλά το είπατε. Δείγμα ομοψυχίας όμως εγώ δεν είδα χθες με την. Να τη χαρακτηρίσω ανόητη, δεν είναι κακό, επίθεση της κυρίας Μπακογιάννη προς τον κύριο Κοτζιά μέσα στη Βουλή σε μια δημόσια συζήτηση η οποία δεν κατάλαβα τι ακριβώς προσέφερε. Στις ελληνικές θέσεις, πέρα από το να είναι μια πέμπτη φάλαγγα ανθρώπων οι οποίοι στρέφονται κάτω από τον ελληνικό θέσιο. Είστε εκπρόσωποι την κυβέρνηση, αλλά κάτι ακόμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς βλέπετε το σημερινό επεισόδιο που έγινε με την κατάρριψη του ρωσικού Σουκχόη. Εγκληματικό σε κάθε περίπτωση. Εγκληματικό ποια έννοια. Πρώτον, ότι καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο, αλλά μιλάμε 2 ανθρώπους. Δεύτερον, καταρρίφθηκε. Αυτό γενικότερα. Εκεί που καταρρίφθηκε, που εκ των πραγμάτων ο μόνος που μπορεί να χαίρεται, δεν ξέρω αν τυχάνει να είναι τουρκμένοι οι αντάρτες, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Εκ των θέσεων η Ρωσία υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος και των Αμερικάνων και των Γάλλων, δηλαδή όλου του κόσμου, του πολιτισμένου κόσμου, όπως το είπατε. Οι Αμερικάνοι πρόσφατα καλέσανε να συστρατευθούν. Οι Γάλλοι πρόσφατα καλέσανε επίσης. Ο Πούτιν μόλις προχθές έδωσε εντολή στις ενόπλες δυνάμεις του να ακολουθούν τον προγραμματισμό των Γάλλων συμβουβαρτισμούς. Και σήμερα έρχεται και χαίρεται ποιος. Εκ των πραγμάτων χαίρεται μόνο ο ISIS. Τίποτε άλλο. Αν δεν είναι κάποια ενέργεια παραγόντων που θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Τουρκία, μέσα από την Τουρκία,
τότε είναι τουλάχιστον μια ανόητη ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί είναι λίγο δύσκολο. Τραγικά οικονομικά προβλήματα στην Τουρκία πλέον. Με τη Ρωσία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις βεβαίως και θέλουμε να τις διευρύνουμε και η ίδια η Ευρώπη. Παρά το εμπάργκο θέλει να τις διευρύνει. Αλλά ξέρετε, όταν μπαίνει στην ατζέντα, όταν μπαίνει το κάδρο δηλώσεων για τέτοιου είδους επεισόδια, είναι εντελώς διαφορετική η κομματική γραμμή και εντελώς διαφορετική η επίσημη θέση μιας κυβέρνησης. Πρέπει να δει. Τι λέει ο κύριο Ολάν, τι λέει ο κύριο Κάμερον. Ο κύριο Ομπάμα, στέκομαι σε αυτό που είπε ο Βασίλης και είδαμε νωρίτερα ότι ο κύριο Ομπάμα το πολύ αβαβά το πέρασε. Δεν μπορεί αυτή την ώρα να συνδυάζει τον Άτομο. Δεν έκανε δηλώσεις η κυβέρνηση. Πρώτος παράγοντας είναι Αμερικάνοι. Παρά μόνο ότι είναι ένα λυπηρό γεγονός το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Πάντως, Βασίλη, αν μου επιτρέψετε να σταθούμε πολύ, πρέπει υπό αυτές τις συνθήκες ο κύριο Τσίπρας να μεγιστοποιήσει τα οποία ωφελεί για τη χώρα μας. Στο δίμερο ταξίδι που ακολουθεί. Αυτό. Αύριο, πάμε να πάρουμε ένα σχόλιο. Αυτό θα ρωτήσω τον Αντώνη Μαρκούμπλο. Το μήνυμα του ταξιδιού στο Ισραήλ. Καταρχάς να ξεκινήσουμε αύριο 9 η ώρα το πρωί. Συνοδεύεται από τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπά, την κυβερνητική εκπρόσωπο, τον κύριο Βασίλη, τον κύριο Σπρίτζη, τον Υπουργό των Δικτύων Ενέργειας, τον Ενέργειας και Δικτύων, τον κύριο. Τον υφυπουργό για τα θέματα της ομογένειας, τον κύριο Μανατίδη. Δεν ξέρω ποιον άλλο ξεχνάω. Λοιπόν, αναπληρωτής είναι ο κύριος Μανατίδης. Αναπληρωτής, ναι. Τον κύριο Κοτσιά και πάει λέγοντας. Και ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Κοτσιάς. Λοιπόν, φεύγουν 9 η ώρα, 10.30. Θα φτάσουν στον Μπεν Γκουριόν, πιστεύω από άλλο αεροδιάδρομο, διότι το πάμε στην αρχή. Έχουν κρώσει με αντίμετρα όλη την περιοχή της Λατάκιας και τη γύρω περιοχή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, η Ρώση. Το μήνυμα του αξιδιού, κύριε Μαρκόπουλε, και μία κουβέντα μετά για τον Κώστα, ο οποίος ανέλαβε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας μετά από πάρα πολλά γεγονότα που έγιναν στις προηγούμενες μέρες απόψε. Το μήνυμα, πάρουμε αυτή τη σειρά που το ζητάτε. Το μήνυμα ταξιδιού είναι ότι θέλουμε συνεργασία επιστημονική, εμπορική, ενεργειακή προφανώς, με όλες τις χώρες. Αυτό είναι ένα θέμα και νομίζω ότι γιατί όχι με το Ισραήλ και με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όπως συνεχίσαμε να έχουμε με την Αίγυπτο και με άλλες χώρες. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει τις πάγιες θέσεις που έχουμε σαν κόμμα και διατυπωμένες και σαν κυβέρνηση περί αναγνωρίσεως Παλαιστινιακού κράτους, δημιουργίας και αναγνωρίσεως Παλαιστινιακού κράτους, οι οποίες έχουμε από ιδρύσεώς μας και γι' αυτό και τις έχει ανακοινώσει και στον ίδιο τον Μαχμούντ Αμπάς και τον οποίο θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα πράγμα και οι οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις είναι άλλο πράγμα. Το οποίο επίσης πρέπει να προωθηθεί, ειδικά στις νέες τεχνολογίες και αν θέλετε την ενεργειακή σχέση με το Ισραήλ μπορούμε να έχουμε πολύ καλές συνεργασίες. Mm-hmm. Στο επόμενο που είπατε, που είναι η δεύτερη καλή είδηση της χρονιάς, είναι η ανάληψη της κυβέρνησης της Πορτογαλίας από την πλειοψηφία. Γιατί δεν είναι απλώς ανέλαβε ο Κώστα, ανέλαβε η πλειοψηφία των αριστερών δυνάμεων, σοσιαλιστικό, mm-hmm. κομμουνιστικό και μπλόκο. Για πρώτη φορά, και αυτό είναι ένα μήνυμα για κάποιους mm-hmm. συντρόφους εδώ, με την ευρεία έννοια, καταφέρανε και τα βρήκανε. Πρώην. Ναι, όχι αναγκαστικά μόνο πρώην, αλλά και το. Απευθείας το ΚΚΕ. Καταφέρανε και τα βρήκανε και φτιάξανε μια ευρεία κυβέρνηση αριστεράς στην Πορτογαλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούν να προωθήσουν όλοι μαζί, φυσικά με τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις ο καθένας στο προσωπικό του πρόγραμμα ή στο κομματικό του πρόγραμμα, να προωθήσουν την υπόθεση της χώρας τους. Και να καταρρύψουν ένα πραξικόπημα που προσπαθούσε να κάνει ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, επιβάλλοντας μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Ναι. Ο νικητής των εκλογών, ο οποίος έτσι είναι πραγματικά, ίσως είναι και ήρωας, έτσι, μετά από μνημόνιο να ξαναβγεί πρώτο κόμμα. Δεν είναι. Για την Αργεντινή, έχετε κάποιο σχόλιο για την Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι ένα δυστύχημα. Την αλλαγή αυτή. Η Αργεντινή είναι ένα δυστύχημα, δυστυχώς. Που μετά από γιατί οι αγορές το βλέπουν πολύ θετικά. Δηλαδή οι αγορές εννοείται να το βλέπανε θετικά, γιατί αυτός που βγήκε είναι άνθρωπος των αγορών. Αυτό είναι δηλαδή κατά του λαού της Αργεντινής. Θα δείξει. Πιστεύω ότι σε πρώτη φάση θα είναι χειρότερα. Μάλιστα. Θα το δούμε όμως. Μην κάνουμε τον δικηγόρο του μέλλοντος, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θα δώσουμε το λόγο στην Αμαλία την Κάτσου. Ό,τι νεότερο είχαμε και. Δεν έχουμε νεότερα από την Τινησία. Νεκρούς, είχε χτύπημα στην Προεδρική Φρουρά, έκρηξη. Δύσκολες ώρες και δύσκολες νύχτες. Μια παρατήρηση σχετικά με την Τινησία είναι
ίσως η μοναδική χώρα που υπήρξε πραγματικά δημοκρατική άνοιξη αραβική. Ναι. Αλλά ήταν το τελευταίο καιρό σταθεροποιημένη. Ναι, αυτό λέμε. Υπήρξε πραγματικά δημοκρατική άνοιξη, γίνανε κανονικές εκλογές. Και αυτό φυσικά στους φανατικούς του ISIS και όλους τους υπόλοιπους δεν αρέσει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσουμε τον λόγο Λουκά Γεωργιάδη στην Αμαλία την Κάτσου. Να πούμε, βλέπω μια είδηση στην οποία εγώ δεν μπορώ να με σχολιάσω. Έκανε μια αήθη, θα την χαρακτηρίσω, επίθεση ο εισηγητής του Πασόκ στην Ολομέλεια, ο κύριος Βασίλης Κεκέρογλου, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη τον Παυλόπουλο. Ο κύριος Παυλόπουλος είδε το μεσημέρι τον πρόεδρο εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, το Προεδρικό Μέγαρο, και έκανε αναφορές στο PSI του 2012. Οι πάντες κρίνονται. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάντες κρίνονται. Εδώ, για να, λέμε τα να πω την είδηση. Ο έχων τίτλο του ελληνικού δημοσίου, είτε λέγεται Ασφαλιστικό Ταμείο, είτε επενδυτής από την Αλάσκα, κουρεύτηκε. Δεν μπορούσε να γίνει εξαίρεση. Δηλαδή, ναι, όχι, είναι μάζε, να πούμε την είδηση. Το λέω την αυτό γιατί έχουν υποθεί και ψέματα, ναι, και προς ομολογιούχους. Άλλο με ενδιαφέρει εμένα, γιατί αναφέρω τον Γκεγκέρογλου. Οι πάντες κρίνονται ακόμα και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και είπε ο κ. Γκεγκέρογλου ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος δυστυχώς προχώρησε, λέει, σε αττικές εκφράσεις και μάλιστα λέει αυτά τα αποφάσεις που ψήφισε και ο ίδιος κλπ. Αυτό που εμένα με ενοχλεί και θα πρέπει να μάθει ο κ. Γκεκέρογλου ότι θεσμικά, σωστό, κάποια στιγμή στην κορυφή της πολιτιακής πυραμίδας ενός κράτους και ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι η κορυφή της πολιτιακής, όχι δεν πνίγεις, κάνεις την κριτική σου, ναι, δεν λες, δεν το έχω πει ακόμα, δεν λες την έκφραση ότι τέτοιες δηλώσεις βλάπτουν την Ελλάδα. Είπε ο κ. Γκεκέρογλου για τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τότε η πράξη. Ασχολίαστο. Λοιπόν, κριτική απόψη του κ. Παυλόπουλου μπορεί να κάνει, φυσικά και οι πάντες κρίνονται. Όλοι κρίνονται. Εγώ θα το αλλά τέτοιες δηλώσεις βλάπτουν την Ελλάδα. Για αυτόν που εκπροσωπεί την ελληνική δημοκρατία, νομίζω ο κ. Γκέρογλου. Θα το γυρίσω ανάποδα. Να το καλέσουμε να το πούμε, να το κάνουμε ένα σεμινάριο. Η πράξη του κ. Γκέρογλου και οι δηλώσεις του είναι που θίγουν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κρήτων το σιγάνι, οι οποίοι είναι χρυσόφιλοι, θα έχουμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα όλοι. Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά ακολουθεί, Αμαλία, η Κάτζου, δύσκολες ώρες. Ελπίζουμε να είναι και ειρηνικές οι αμέσως επόμενες ώρες. Όλα τα διεθνή δίκτυα δείχνουν ακόμα αυτή τη συγκεχημένη κατάσταση. Βλέπω απέναντι και το Al Jazeera και το Bloomberg και το CNN, μέχρι και πριν και το CNN Turk. Δίνουν αυτή την εικόνα, τη δύσκολη εικόνα και την ανησυχητική εικόνα που υπάρχει μετά το γεγονός το μεσημβρινό. Δεν θέλω να αναφέρουμε για μια ακόμα φορά τι δείχνουν τα ρωσικά κανάλια. Επικρατεί οργή, ναι, για τις εικόνες, κυρίως με τους δύο πιλότους. Λοιπόν, κάποτε το κλείνουμε. Λουκάς Γεωργιάδης, ο κύριος Μαρκόπουλος κοντά μας. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ήταν και πολλά τα γεγονότα απόψε. Αμαλία Ικάτζο, εμείς θα τα πούμε αύριο 18:00 το απόγευμα. Γεια σας.